Καλησπέρα. Καλησπέρα στη Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα στο ακροατήριο του Λίμπερο 107,4. Καλησπέρα στον κύριο Τρέγια. Καλησπέρα σας, κύριε Ντρονιτή. Για να αποφασίσετε να έρθετε στούντιο. Κάποτε πρέπει να περάσουμε. Τετάρτη σας ακούσαμε τελευταία φορά. Ευχαριστούμε. Καλά περάσατε. Ξεκουραστήκατε. Κουράστηκα την Παρασκευή. Κουράστηκα. Άμα κουράστηκα την Παρασκευή, είναι για καλό σκοπό. Εγώ σου είπα θα σε παντρέψω. Δεν υπάρχει περίπτωση. Κυρία Βασιλική, ετοίμασε μπομπονιέρες. Εσύ και μία φίλη που έχω. Έχετε βαλθεί. Εντάξει, είναι 25 χρόνια την ξέρω την κοπέλα. Είναι σαν αδελφή μου. 25 χρόνια φίλη σου. Φίλη μου, ρε φίλε. Πώς μπορείς και έχεις φίλες, δεν φίλε. Δηλαδή, τι πρέπει, όλες το ερωτικό να το. Εννοείται. Όχι. Κάποιες είναι και φίλες. Δεν υπάρχει φιλία, ναι. Φιλία ανάμεσα σε άντρα και γυναίκα. Υπάρχει, δεν υπάρχει. Μια χαρά υπάρχει. Γιατί. γιατί συγγνώμη. Δηλαδή, άμα είναι μια εντυπωσιακή παρουσία, ρε φίλε, με πεντάρι νούμερο σουτιέν, ναι. Με μαυρισμένη σαν Βραζιλιάνα, να έχει αγγελικό πρόσωπο. Πώς είναι η υποδοχή στο Σκομπάρ και ξέρω εγώ κάτι τέτοια πράγματα. Το, ναι, μπράβο. Θα πούμε και για Σκομπάρ. Ναι, δηλαδή, εσύ τη βλέπεις φιλικά. Ναι. Όλες οι γυναίκες δηλαδή είναι, μπορούμε να τις δούμε ερωτικά, όλες. Κάποιες άσχημες, κάποιες μπαχατέρες, κάποιες λατέρνες, ναι. Μπορεί να τη δεις και φιλικά, ξέρω εγώ, και αυτό για να ρίξεις γέφυρες για να γνωρίσεις καμιά καλύτερη. Ναι. Την αδελφή σου δεν μπορεί να τη δει. Αν είχε αδελφή, δεν μπορεί να τη δει ερωτικά. Φίλε, τώρα δεν μιλάμε. Γυναίκα είναι και δεν μιλάμε για. Γιατί, ερωτικά αν τη δει. Δεν μιλάμε για συγγενείς. Αν είναι καμιά Βραζιλιάνα με πεντάρι. Μου, για συγγενείς πρώτου βαθμού δεν μπορούμε κόρα, να. Κόρα, εξαδέλφη πρώτη. Δεν είναι εξαδέλφη πρώτη. Ξαδέλφη δεύτερη. Πνευματική ξαδέλφη μπορεί να τη δει. Διαφορετικά. Πρώτη, δεύτερη ξαδέλφη δεν αγγίζει. Από 18η και μετά και το σκέφτεσαι. 18η δεν υπάρχει. Γι' αυτό σου λέω πνευματική ξαδέλφη. Δεν υπάρχει. Κατάλαβε, μα δεν είναι κακό. Ξέρετε, αν πιάσουμε κάτι τέτοια θέματα. Έχει πολλού αλλιάδε. Πάντω η σημερινή εκπομπή να ξέρει ότι πρέπει να είναι εξάωρη. Για να τελειώσει. Έχουμε να πούμε τόσα. Εντάξει. Μα τόσα πολλά. Θα βάλουμε και τον κόσμο στο παιχνίδι. Μπράβο. Αφού πέρασε καλά, έτσι, ιδίως την Παρασκευή. Την Παρασκευή, χαλάλη που την Παρασκευή υπήρχε χαλάλη. Δουλειά, υπήρχε και. Κάναμε έτσι ένα. Κάναμε. Λοιπόν, αφού χάρη τα κάναμε. Και όλος ο κόσμος απόλαυσε εκπομπή. Την Παρασκευή. Ναι, ρε φίλε, αφού δεν με σταματούσε. Και εγώ όταν. Μου άρεσε ο κόσμος να ακούσει επιτέλους. Τη γνώμη μου μετά από δύο μήνες. Στέλιο. Αυτό δεν μειώνει εμένα, εσένα μειώνει Στέλιο. Κατάλαβε αυτό εδώ, ο δίπλα, ο περσινό συνεργάτη σου. Κατάλαβε, ο συνοδοιπόρο. Λοιπόν, μέχρι να σταματήσει. Με στη χαρά είσαι. Πήγε στην 7η θέση και είσαι με στη χαρά. Στην 5η. 7η, σε ποια 5η, ρε φίλε. Ποια είναι, εδώ λέει, Super League 7η λέει. Εγώ τι να μετρήσω. Αυτό που ισοβαθμό τι είναι. Ρε αγοράκι μου, καλό με τον Παναθηναϊκό εδώ βλέπω ισοβαθμή. Ναι. Έτσι, ο Παναθηναϊκό είναι έκτο. Εσύ είσαι 7ο. Ωραία. Τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή. Πόσους βαθμούς έχει ο Παναθηναϊκός? Παίρνει 15. Εγώ πόσους έχω? 15. Τότε πώς είναι πέμπτος ο Παναθηναϊκός και έβδομος είμαι εγώ? Εδώ σου λέω συν 8, συν 8 έχει ο Παναθηναϊκός η διαφορά. Διαφορά συν 2 έχεις εσύ, ρε φίλε. Ωραία. Ο Παναθηναϊκός είναι σαν να μην υπάρχει όμως στην τέτοια. Ράσε, τι είναι σαν να μην υπάρχει. Έβδομος είσαι. Ναι. 11 βαθμούς έχεις διαφορά από τον ΠΑΟΚ που είναι πρώτος. Ωραία. Πολύ κρύο πάλι. Πολύ κρύο. Στις επόμενες δύο αγωνιστικές από κάτω θα είναι ο Παναθηναϊκός. Εδώ στην κορυφή θα είναι. Στις επόμενες δύο αγωνιστικές θα είναι από κάτω ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός. Άσε που είναι στο φετινό τουλάχιστον πρωτάθλημα, σαν να μην υπάρχει ο Παναθηναϊκός. Κοίταξε τώρα. Ο Παναθηναϊκός στην αγαπημένη ομάδα του Προέδρου σου την έκοψε βαθμούς στο Καραϊσκάκι. Ναι. Εντάξει. Την αγαπημένη ομάδα του. Του Προέδρου σου. Την έκοψε. Βαθμό με στο Καραϊσκάκι. Πήρε βαθμό με στο Καραϊσκάκι στο 94. Ο Παναθηναϊκός, η αγαπημένη ομάδα της ομάδας σου που την έσωσε και από την Β' Εθνική, έκοψε όντως ένα βαθμό από τον Ολυμπιακό, τον κακό Ολυμπιακό. Έχω που τη είπε δυναμική, ότι δεν έχει. Έχω τη δυναμική. Ποια? Αν θέλω. Ναι. Έχω τη δυναμική. Αν ναι. Θέλω. Αν θέλω. Και αποφασίσω ναι. Τον Παναθηναϊκό να τον κάνω ΠΑΟΚ Μπ. Οχ, οχ, Παναθηναϊκοί δεν ακούνε. Κατάλαβες. Στη Θεσσαλονίκη υπάρχει πολύ Παναθηναϊκός από φοιτητές. Ας βγούνε. Έχω και άλλη ομάδα εδώ της πόλης, να την κάνω ΠΑΟΚΣΕ και ΠΑΟΚΝΤΕ. Έχω πολύ πράγμα, να ξέρεις. Εγώ του τα έλεγα. Πολύ δυνατός. Αύριο θα τον δούμε. Οικονομικά είσαι δυνατός. Αύριο θα τον δούμε. Και εξαγωνιστικά. Πάμε στα τυπικά λίγο και πάμε λίγο. Θα το πω γιατί άφησες υπονοούμενα εδώ, περίμενε. Θα τον πω αύριο τον κύριο, πρώτα Θεός αύριο, αξιμέρωση να είμαστε καλά. Τον κύριο Ματζιούκη, που του έλεγα ότι. Η καλύτερη σου είναι να παίξεις μπαράς. Βέβαια θα μου πεις είναι τρίτη αγωνιστική ακόμη. Μα δεν μίλησε για τον Ηράκλη. Για ποιον μίλησες άλλο. Για τον Άρη και τον Αγροτικό Αστέρα. Και τον Απόλλωνα Πόντο. Να είσαι καλά τελικά, παίξεις χιούμορ δίπλα μου. Λοιπόν. Φίλε, μιλάω για ομάδες που τις υπολογίζω. Α, τώρα το πεις να το σώσεις, αλλά πάλι δεν το σώσεις. Λοιπόν. Μια χαρά το σώζω. Να πούμε ότι η εκπομπή Ράδιο Μαρμίτα που παρακαλώ, ανοίξατε το πορτοφόλι και τι. Τίποτα. Βλέπω σαν του Ιβάν είναι το πορτοφόλι σου, Τρέγια. Έγκυο το βλέπω το πορτοφόλι σου. Έγκυο το βλέπω. Λοιπόν, πάμε πρώτα
Να πούμε, να πάμε αγωνιστικά, να πάμε θα πρώτα. Θα πιάσουμε τον Άρη τώρα. Θα πιάσουμε τον Άρη λίγο. Γιατί τελείωσε. Φρέσκο. Και πριν λίγο, έτσι. Το μάτς το είδες καταρχήν, εσύ. Το είδα όλο. Όλο το είδες. Mm. Μπράβο. Χάνεται αυτό το μάτς, φίλε. Καταρχήν δεν πίστευα ότι. Το ένα-ένα πανηγύρισε. Πίστευα. Ναι, φυσικά πανηγύρισα. Ναι, πίστευα ότι θα κερδίσει ο Απόλλων. Ο Απόλλων. Ναι. Το πίστευα πάρα πολύ. Δεν πίστευα ότι. Ακράβαντα. Ο Άρης θα μπορούσε να πάρει αυτό το μάτς. Ναι. Για τους δικούς μου λόγους, με τα δικά μου κριτήρια. Okay, έπεσα έξω, ο Άρης πρόβλεψη κέρδισε. Έκανε, τι θα πει. Αν και δεν είναι δίκαιο το αποτέλεσμα για γιατί μένα. Γιατί δεν είναι δίκαιο. Δεν είναι δίκαιο. Ωραία, να πες την απόψη σου, συγγνώμη. Sorry. Γιατί υπάρχει μια κόκκινη κάρτα ολοκάθαρη του Μπάσα στο 15 σε αγωνιά του Μάτζιου. Εγώ κάνω πλάκα. Ωραία. Εγώ κάνω πλάκα. Okay. Ολοκάθαρη αγωνία. Του Μάτος είναι κόκκινες, έτσι. Του Μπάσα δεν είναι. Μάτος, για σένα ισχύουν κάτι άλλο, μου φαίνεται. Ο ένας κάνει αγωνιά και ο άλλος πηδάει στον αέρα. Ο ένας ενώ τρέχει κάνει αγωνιά, ναι. Ο Μάτος, ενώ τρέχει. Προφανώς λες για το Βόλο, τον τελικό. Προφανώς δεν είδες τη φάση σήμερα με τον Μπάσα. Μια χαρά, όλο το μάτσο. Τι κάνει δηλαδή ο Μπάσα σήμερα. Δεν τρέχει και δίνει αγωνιά το Μάτζιο. Όχι, βέβαια. Εντάξει, βάλε και άλλα γυαλιά. Ωραία, θα βάλω. Λοιπόν, σε διέκοψα, sorry. Για προχώρα. Ήταν άδικο λες, το αποτέλεσμα. Το ήταν... δοκάρι, δοκαράρα δηλαδή. Ωραία. Εκεί στο 40-45 μπορεί να σου κάνει και το 2-1. Όχι, και στο δοκάρι είναι 0-1. Ρωστε. Στο δοκάρι είναι 0-1. Στο δοκάρι είναι 0-1, είναι 1-1 και 1-2 και 2-1 γίνεται σε 3 λεπτά. Την κόκκινη του Μπάσα, να πω ότι είναι κόκκινη που δεν είναι βέβαια. Για το 15, θα παίξει με 10. Την είδες. Τον goal offside του Απόλλων δεν το είδες όμως. Είναι οριακό. Α, είναι οριακό. Είναι οριακό. Είναι οριακό. Είναι οριακό, αλλά πρέπει να είναι ελάχιστα offside. Α, ή ελάχιστα offside, εντάξει. Ναι, είναι οριακό. Δεν το είπες όμως. Είναι οριακό. Μα δεν μ' άφησες να μην τελειώσω. Με σταμάτησε στο 41. Στο 41. Γιατί, ναι. Όχι, σε διόρθωσε. Γιατί είπες 0-1-1, κάνει το 2-1. Και ενώ ήταν 0-1. Σε διόρθωσε. Ναι, 0-1. Ναι. Έτσι, κάνει το 1-1 το δοκάρι, δεν με διόρθωσε. Και δεν μ' άφησες να τελειώσω. Και κάνει το 2-1 με την επόμενη φάση με τον goal. Που είναι οριακό. Επαναλαμβάνω το offside. Δεν υπάρχει. Οριακό είναι offside. Κοίταξε, είναι ντροπή. Ο λίγο έγκυος δεν υπάρχει. Για σένα τελείωσε και για μετά όλους θα πω. Να μιλάνε για διαιτησία σήμερα. Γιατί? Στο μάτς με του Άρη. Γιατί? Γιατί έπαιζες με τον τελευταίο που έχει μισό πόντο. Και τι σχέση έχει αυτό. Μικραίνεις μόνο σου την ομάδα σου. Δεν μικραίνω. Αν μιλάς για διαιτησία σήμερα. Όχι, άκουσε με, άκουσε. Γιατί υπάρχει και ένα πέναλτι, αν θες να το πάρουμε έτσι. Εσύ μιλάς πρώτος και μιλάς για διαιτησία. Να πάρουμε και την. Δεν υπάρχει πέναλτι. Υπάρχει και δεύτερη κίτρινη φυσικά που δεν υπάρχει πέναλτι στον Ακώστα. Όχι, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει πέναλτι. Αν το σφυρίξει ή πες ότι δεν είναι. Δεν υπάρχει πέναλτι. Δεν υπάρχει. Άρα κόκκινη δεν υπάρχει. Έτσι. Ολοκάθαρη. Αγωνιά. Εσκεμμένη αγωνιά. Του μπάσα στο μάτσο. Ωραία, okay. Εσκεμμένη αγωνιά είναι, ρε φίλε. Τι να κάνουμε τώρα. Πηδάνε οι δύο στον αέρα για κεφαλιά και πέναλτι. Και πέναλτι του Ακώστα που δεν δίνει. Ωραία, και okay. Μιλάς για διαιτησία. Okay. Παίζοντας με τον τελευταίο που έχει μισό βαθμό. Την άποψή σου και θα πω κι εγώ. Την είπα, εγώ δεν έχω να πω κάτι άλλο. Αυτό. Εκτός αν έχεις εσύ να μου πεις τρεις φάσεις που έκανε ο Άρης και δεν έβαλε γκολ. Εγώ έχω διαφορετική άποψη. Ναι. Θα την ακούσουμε και θα βγουν και φίλοι. Όχι, θα... γιατί την άποψή σου την έγραψες και σε κράζουν οι δικοί σου. Όχι, δεν με κράζουν. Και πώς σε κράζουν. Περίμενε, δεν με κράζουν. Το 80% σε κράζουν. Σε λένε Ρεζάκο, πού είδες την καλή εμφάνιση. Ένα-ένα, τρίγια. Ένα-ένα. Να μπες και δες τα σχόλια. Και σε όλους δεν μπορούμε να αρέσουμε. Σε όλους δεν μπορούμε. Όχι, για να μην δημιουργήσεις ψεύτικες εντυπώσεις. Όχι, εσύ δημιουργείς. Εγώ δημιουργώ, οι δικοί σου σε κράζουν. Ωραία. Θα μπω και θα διαβάσω τα σχόλια μα. Να μιλήσω όμως και εγώ τελείω. Σα άφησα παρότι να μιλήσει και πρώτο ενώ έπρεπε εγώ να μιλήσω πρώτο για το μάτι και μετά να συμπληρώσει. Δεν έχω πρόβλημα. Λοιπόν. Σε άφησα ενώ ναι. Κανονικά εγώ έπρεπε να πω και μετά να σχολίαζες. Για τον ΠΑΟΚ δεν θα μιλήσω πρώτα εγώ και μετά εσύ. Λογικά είναι να μιλήσεις πρώτα εσύ. Αλλά εντάξει, δεν έχω πρόβλημα. Λοιπόν, λέω εγώ. Φυσικά να απαντήσω αυτά που λες. Δεν υπάρχει κανένα πέναλτι, ούτε κόκκινη. Πηδάνει δύο. Υπάρχει, το βαράει βέβαια, το χτυπάει, αλλά είναι πάνω. Που πηδάνει και δύο για την κεφαλιά. Ναι, του Μάτος, ο Μάτος στο τελικό τρέχει, ναι. Διεκδικούμενη παλιά και κάνει αγωνιά. Οι δύο πηδάνε στον αέρα, θέλεις κόκκινη και του Μάτος με έλεγες. Πάνε δεν κάνε συναλλητήριο. Ναι, γιατί το Μάτος κόκκινη. Ωραία, εντάξει. Ωραία. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Εγώ λέω, εσύ επειδή είδες αυτά και φυσικά λογικό είναι, είσαι ΠΑΟΚσής και ήθελες να χάσει ο Άρης και εγώ όταν παίζει ο ΠΑΟΚ θέλω να χάσει ο ΠΑΟΚ. Αδιάφορο ήταν. Αλλά εγώ ό,τι βλέπω σφυρίζω. Αδιάφορο ήταν. Το πόσο αδιάφορο είναι φάνηκε. Με τις υψηλές θέσεις. Ακριβώς, το πόσο αδιάφορο. Δεν ασχολούμαι με τις μικρομεσαίες. Ναι, ακριβώς. Μία διεκδίκηση που πηδάνουν δύο για κεφαλιά ήθελες κόκκινη. Φαίνεται πόσο αδιάφορο. Με ρώτησε ρε φίλε για το μάτσα. Καλά σε έκανα, όχι. Και εγώ σχολιάζω. Δεν πρέπει να απαντήσω από την άποψή μου. Μα δηλαδή η άποψή μου πρέπει να συμβαδίζει με τη δική σου. Βέβαια, και εγώ απαντάω. Ναι. Πάντως και η άποψή σου που έχει καταθέσει ιντερνετικά σε κράζουν όλοι. Ωραία. Εγώ να πω. Όχι και καλή εμφάνιση, τραγική εμφάνιση. Γράφει για καλή εμφάνιση. Ναι, γράφω για καλή εμφάνιση. Και σου λένε τραγική εμφάνιση. Τελείωσε να απαντήσω. Να απαντήσω όμω. Το καλή εμφάνιση εννοώ όχι σπουδαία. Υποφερτή έπρεπε να γράψω. Ναι, εγώ λέω ότι μέχρι το 39, από το 1 στο 39. Ο Άρης ήταν. Δεν υπήρχε άλλη ομάδα στο γήπεδο, έτσι λέω εγώ. Όσο 39. Μέχρι το 39 δεν είχε τελική ο Απόλλων.
Τελική δεν είχε, μηδέν. Δηλαδή, μετά τον γκολ τι, τι έκανε. Ωραία. Να κάνω. Δεν έχει φάση ο Άρης. Πού, πες μας. Καλά, σοβαρά μιλάς. Μας. Δεν έχει φάση ο Άρης. Μας, κεφαλιά του Βέλεθ. Το σου του δεν ζήσει. Κεφαλιά του Βέλεθ. Του κεφαλιά του Βέλεθ. Από ένα μέτρο. Από ένα μέτρο. Ναι, πού πήγε, ήταν επικίνδυνη. Α, καλά, εντάξει. Ε? Okay, εντάξει. Ωραία, άσε να πω αυτά. Τα θέλω και θα τα κάνω. Υπάρχουν και τα σου του Σικαμπάλα τότε. Υπάρχει και το σου του Τριάδη. Λοιπόν, άσε να πω αυτά που θέλω και διαφωνεί και τα ακούγονται. Διαφωνεί και κρίνει ο κόσμο. Εγώ λέω από το 1 στο 39 δεν έχει τελική ο Απόλλων. Εκεί φταίει ο Άρης που δεν το κάνει 0-2-0-3 να τελειώνει το μάτς. Από το 1 στο 39. Που το κάνει από το 40-45 έχει κάνει κουδούνια. Εντάξει, μπράβο. Αν είχε 5 λεπτά ακόμα, ωραία, θα ήταν 3-1 το σκορ. Ωραία, εντάξει. Γιατί σου είχε τη δοκαράρα, άμα μπει γκολ εκεί. Πάνε συλλαλητήριο κάνει. Κάνε, εγώ δεν κάνω συλλαλητήριο. Δεν πού να κάνω. Σχολιάζω το μάτς. Πρώτο είναι. 11 βαθμούς στο κεφάλι. Και λέω εγώ, από το 1 στο 39 μία ομάδα υπάρχει στο γήπεδο, η άλλη ομάδα δεν έχει κάνει, όχι φάση, δεν έχει φτάσει στην περιοχή από το 1 στο 39. Στο 39 κάνει το λάθος ο Κουέστα, δίνει μια φάση που φυσικά δεν έγινε γκολ, αλλά δίνει μια σαφή φάση για γκολ για τον Απόλλων και από εκεί και πέρα για 5-6 λεπτά, δεν ξέρω, τρικυμία εν κρανίο. Βάζει γκολ offside, λίγο μας είπες εσύ, ο λίγον έγκυος δεν υπάρχει. Οριακό είπα εγώ. Άρα δεν είναι. Όταν λες οριακό μπορεί να μην είναι. Δεν την είδα τη φάση, ωραία, για επανάληψη. Εντάξει. Θα μπω και θα το δω. Μα την έδειξε στο ημίχρονο. Θα μπω και θα το δω, ρε φίλε. Την έδειξε στο ημίχρονο. Καλά, εγώ στο ημίχρονο άλλη ώρα δεν έχω να βλέπω το Απόλλωνος Πίνης Άρης. Το είδε όμω και τα 90 λεπτά όμω τρέγια. Είδα, δεν είχε. Είδα, ρε φίλε, δεν έχω κάτι καλύτερο να κάνω. Εγώ τρέγια, άμα ήμουν πρώτο, δεν θα έβλεπα τον 8ο. Σοβαρά μιλάω. Σοβαρότατα. Να σου πω κάτι. Κάνω μια εκπομπή που πρέπει να μιλάω και για τον Άρη. Ναι, εντάξει. Δεν γιατί, θα γιατί ο συμπαραγωγός μου φέτος είναι Αριανός. Σωστό. Και πρέπει να έχω άποψη. Σωστό. Συγγνώμη που το είδα. Όχι, όχι. Καλά έκανες. Εγώ θα έβλεπα μόνο τα τέτοια, τα highlight. 9 η ώρα τελείωσε, 9 και 10 υπάρχουν τα highlights στο Nova. Τα highlight δεν είναι στην Ελλάδα. Τα highlight δεν έχει ασφαλή εικόνα. Πώς δεν είσαι, τις καλύτερες φάσεις έχει. Για τον αγώνα. Τις καλύτερες φάσεις. Ναι. Μάλιστα. Τις καλύτερες φάσεις δεν είναι. Πάντως η Αθλητική Κυριακή χθες δεν έδειξε το ολοκάθαρο γκολ του ΑΚΠΟΜ. Δεν είδα αθλητική. Ούτε καν σαν αναφυζητούμενη φάση. Δεν είδα αθλητική Κυριακή. Εγώ το μάτσο που δεν απόψε, δεν το είδα το μάτσο του ΠΑΟΚ. Κακός. Δεν έχω άποψη. Δεν βλέπω το μάτσο του ΠΑΟΚ γιατί πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ είναι πρωταθλητής από το μείον 3 που πήρε η ΑΕΚ και με το 0-0 με τον Παναθηναϊκό που έφερε και τελείωσε το πρωτάθλημα. Δεν λοιπόν, έχει τελειώσει κανένα. Εντάξει, η άποψή μου. Λέω, εσύ πες ότι δεν έχει τελειώσει. Ωραία. Λοιπόν, λέω μέχρι το 39 για να πάρω από την αρχή τη σκέψη μου και να την πω έτσι λίγο και να πάμε και στο διάλειμμα. Μέχρι το 39 δεν υπάρχει Απόλλων. Εκεί φταίει ο Άρης, αν ρίξουμε φταίξιμο, ότι δεν έχει τελειώσει το μάτς εκεί πέρα, να το κάνει 0-2-0-3, να τελειώσει το μάτς. Πώς θα το κάνει 0-2, ρε φίλε. Άσε να πω, ρε φίλε. Πώς θα το κάνει 0-2, αφού δεν έχει ευκαιρίες. Εντάξει, οκ, okay, δεν έχουμε ευκαιρίες. Πιο πολλές ευκαιρίες έχει ο Απόλλωνος Πίνης στο πρώτο ημίχρονο. Έχει το λάθος του Κουέστα, έχει το δοκάρι και τον γκολ. Ωραία, ωραία. Εντάξει. Τι να κάνουμε, να πω εγώ αυτό που θέλω, ρε τρέγια, γιατί είναι λάθος. Πάσε να πω ότι είναι λάθος. Εντάξει. Εκεί λέω φταίει ο Άρης που έχει την καθολική υπεροχή, έχει την μπάλα στα πόδια του και δεν τελειώνει το μάτς. Δεν τελειώνει το μάτς. Εκεί έχει το λάθος ο Άρης. Από εκεί και πέρα, από το 39-40, μάλλον να το πάρω έτσι να το στρογγυλέψω, από το 40 μέχρι το 60. Γιατί εκτός το 5 λεπτό είναι και το πρώτο 15 λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου. Όχι βέβαια σαν το 5 λεπτό αυτό. Αλλά ήταν καλύτερος και στο πρώτο 15 λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου ο Απόλλωνας. Έκανε και κάτι μισό ευκαιρίες. Μια ευκαιρία έκανε που και εκείνη είναι offside του Σικαμπάλα. Ένα σουτ. Δεν είναι offside. Εντάξει. Okay. Εντάξει. Καλά. Λοιπόν, ο Άρης ήταν καλύτερος νομίζω στο παιχνίδι. Εσύ πες ότι ήταν ο Απόλλων καλύτερος. Αυτό εννοούσα με απλά καλή εμφάνιση. Υποφερτός ήταν ο Άρης. Παίξαν κάποιοι παίκτες στη θέση τους. Πάλι όμως γίνανε κάποια λάθη. Όσον αφορά τους παίκτες, δηλαδή παραδείγματος χάρη, εγώ άμα ήμουν ο προπονητής στο ημίχρονο, ο Δες που είναι ο Κύριας που παίρνει την κεφαλιά, δεν είναι offside. Ο Κύριας είναι μπροστά τρέγια, πάνω τρέγια, δεξιά, αριστερά. Αυτός είναι, δεν είναι offside. Αυτός είναι offside. Δεν είναι offside. Παιδιά, δεν υπάρχει κανένα offside. Καλά, οκ, εντάξει. Okay. Δεν υπάρχει, είναι ολοκάθαρο. Μέχρι και ο εκφωνητής το είπε ότι είναι ολοκάθαρο τον goal. Εντάξει, ωραία. Okay. Λοιπόν, ακούγεσαι εσύ, ακούγομαι κι εγώ. Δεν υπάρχει offside και είδες πέναλτι. Οκ. Okay. Λοιπόν. Κόκκινη είδα σίγουρα. Εντάξει. Στο 66 του δεύτερη κίτρινη του Γιουγκοσλάβου αυτό δεν την είδες. Που πιάνει στο τέτοιο. Ήθελες εσύ κόκκινη που πηδάνει δύο στον αέρα. Να δώσει. Ακούγεσαι. Πρέπει να, στο, κάτω στο έδαφος είναι. Ακούγεσαι. Όταν χτυπάει το μάτιο και εμένα αγωνιά. Ωραία, είναι ωραία. Κάτω στο έδαφος. Ωραία, εντάξει. Έχουμε τη διαιτησία, έχουμε το γραμμένο γι' αυτό. Ναι, έχουμε το γραμμένο. Ολοκάθαρο πέναλτι. Ολοκάθαρο πέναλτι. Λοιπόν. Ακούστηκε. Άντε ρε, αφού διαμαρτύρεται πρέπει να το δώσει. Εντάξει, με βλακεία.
Πιούνται οι άνθρωποι. Και τη Τρίπολη τη πιώνει σαν πρώτη αγωνιστική τρέγια, αλλά πήγε στη Βούλα. Το χτυπάει στα πλευρά, το βρίσκει στο πόδι, το βρίσκει στο πόδι και πέφτει. Έχει μεγάλη πλάκα τελικά. Νομίζω ότι έχει χιούμορ. Έχει μεγάλη πλάκα. Λοιπόν, και φυσικά στο δεύτερο Άρης, στο δεύτερο μήχρονο μετά το 60 λεπτό, πάλι ήταν καλύτερο και με μια φάση που δείχνει την ποιότητα δύο παιχτών του. Αυτό λέγαμε και από την αρχή τη χρονιά, ότι έχει πλέον την ποιότητα τουλάχιστον σε τέτοια ματ με μια φάση. Με μια πολύ καλή ενέργεια που στο παιχνίδι δεν ήταν καλός ο Ντιγκινί, να δώσει την ασίστ στον Γκάμα και ποιότητα. Να κάνει. Όχι, δεν έχει ποιότητα. Βέβαια, έχει ο Λιμνιός. Είναι ο Λιμνιός, μεγάλος παίκτης. Ο Λιμνιός είναι. Και ο Ζαμπά. Λιμνιός ο Ζαμπά. Μεγάλος Ζαμπά, πού να βρει. Πού να βρω το Λιμνιό. Πού να βρω το Λιμνιό. Μην μιλά τώρα για του πρωτοπόρου. Ναι, το Λιμνιό που να μιλάει για του πρωτοπόρου. Οι άνθρωποι είναι επίπεδο Champions League. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν κάνουν νίκη σωτηρία. Ο Λιμνιός Champions League, ο Ζαμπά και ο Ακμπομπ. Έχεις μεγάλο γέλιο τελικά σήμερα. Έξι μάτσε. Έχεις μεγάλο γέλιο. Εσύ μπορείς να κάνεις λοιπόν, ό,τι θέλεις. Εγώ πάντα έχω λοιπόν, τεκμηρίωση στα δεδομένα μου. Και λέω. Επειδή είπες κάτι να ολοκληρώσω. Ναι. Αυτοί οι παίκτες έπαιξαν έξι παιχνίδια επίπεδου Champions League. Και τι κάνανε. Και πέντε παιχνίδια δεν είχαν καμία ιδέα. Είχαν τρεις νίκες, δύο σοπαλίες και μία. Αυτό που ακούς. Αδικία τότε. Γράψε μία αδικία. Εσύ με την ποιότητα. Ο Λιμνιός θα κάνει. Εσύ έχεις τέσσερις. Ο Λιμνιός θα κάνει. Τέσσερα κλαρινοκλαρίνα. Τέσσερα κλαρινοκλαρίνα η ποιότητά σου. Δεν πειράζει. Με πάω. Ολυμπιακό ΑΕΚ και Πανιωνάκι. Καταλαβαίνω. Με Πανιωνάκι. Καταλαβαίνω. Παοκάρα μέσα σπίτι σου. ΑΕΚΑΚΙ με έξι ελλείψεις. Με άδειο ΑΚΑ. Και το φιλικό με την ομάδα του Προέδρου σου. Όπως έπαιξες με την Καλαμαριά τρέγια, θα παίξω και εγώ με αυτούς. Έχεις μπουρκουμέδες. Όπως έπαιξες με την Καλαμαριά τρέγια, θα παίξω και εγώ. Και είναι πρωτοπόροι. Όπως έπαιξες με την Καλαμαριά τρέγια. Κοίτα τώρα πάνω ψηλά, έχει 11 πόντους διαφορά. Όπως έπαιξες με την Καλαμαριά τρέγια, θα πέσω. Νίκη σωτηρίας έκανε σήμερα. Όπως έπαιξες. Πανηγύρισε νίκη σωτηρίας. Καταλαβαίνω. Κατέβα στο Λευκό Πύργο. Τίποτα δεν καταλαβαίνεις. Ότι παρόλο που θα μιλούσες όπως έπρεπε. Δεν μπορείς να δεις τον Άρη στην Ευρώπη, αλλά θα τον δεις. Θες δεν θες. Όπως καταλαβαίνεις ότι θέλεις. Είσαι πρωταθλητής και δεν μπορείς να ανοιχτείς τον Άρη στην Ευρώπη. Θα τον ανοιχτείς. Τι να κάνουμε. Ποιο είναι Ευρώπη. Έβδομος. Ναι, καλά, θα το δούμε. Όχι. Καταλαβαίνω, παίρνει πρωτάθλημα και λυπάσαι που είναι. Βρε μια νίκη, βρε με τη Σμύρνη έκανε. Δεν πειράζει. Πού να πω, εγώ θα πέρα πρωτάθλημα. Βρε Βιτάμ, μια νίκη με τη Σμύρνη έκανες, βρε Βιτάμ. Θα έπαιρνα πρωτάθλημα και ασχολούμαι με το ΟΠΒΙ Ευρώπη. Η Ξανθούλα σε περνάει. Η Ξανθούλα δεν έπαιξε τα τρία. Η Ξανθούλα σε περνάει. Πόντο δεν θα πάρει τώρα. Η Ξανθούλα σε περνάει. Πόντο δεν θα πάρει. Και τα μωρά του Δόνη. Πόντο δεν θα πάρει Ξανθούλα. Παίζει Ολυμπιακό, πάω ΚΑΕΚ. Εκτός αν, γιατί και με την Ξανθούλα έχεις καλές χεσούλες, ναι. Κάτσεις και χάσεις γιατί το έχεις να κάνεις και εσύ καλές χεσούλες. Α, μπράβο. Α, γιατί εσύ με κράζεις. Εγώ βλέπω γιατί, ότι οι ομάδες, ομάδες του Γατούλη τις κερδίζεις. Το Απόλλων είναι ομάδα του Γατούλη. Και τι είναι. Α, ενώ εσύ δεν έχεις καμία ομάδα. Η Λαμία τι είναι. Ο Γατούλης έχει ομάδες. Έχει τη Λαμία, έχει τον Απόλλων, εσύ δεν έχεις καμία. Καμία δεν έχεις. Η Λαμία πιανού η ομάδα. Εσύ δεν έχεις καμία. Όχι, του Γατούλη είναι και ο Απόλλων. Εσύ έχεις καμία. Λοιπόν, εσύ έχεις καμία, λοιπόν, ρώτα. Εγώ σου είπα είναι και οι δύο. Επειδή δεν παραδέχεσαι κάτι. Μα του σου είπα είναι και οι δύο του Γατούλη. Εσύ έχεις καμία. Κάτι. Εγώ όχι. Μα σου είπα. Εγώ το απέδειξε δεν έχω. Εσύ δεν έχεις καμία. Όχι. Ο Γατούλης έχει δύο. Δηλαδή εγώ έχω δικιά μου ομάδα τον Ατρόμητο και με έκοψε τα 9 στα 9. Όχι, ρε. Όχι, ρε. Όφι, ο Πανιόνιος. Πώς το λένε. Ποιο Όφι. Όφι. Γιατί τι έκανε. Αυτός που πέρασε αέρα. Αυτός που με κέρδιζε ένα μηδέν. Αυτός που έκανε πλάκα τον Ολυμπιακό. Να μιλάμε χώρια. Όχι, να μιλάμε. Για να καταλαβαίνει ο κόσμος. Ο Όφι που προηγήθηκε και που δεν μου έδωσαν ολοκάθαρο πέναντι στο Ζαμπά. Πόσο έλειξε το μάτς. Πόσο έλειξε το μάτς. Τι έλειξε. Άσε τι έλειξε. Προηγήθηκε τι, τελείωσε το μάτς. Α, μάλιστα. 1-3. Περίπου. Μου λε. Ο Ατρόμητος που θα άνοιγε τα πόδια, τι έγινε, ρε. Μια χαρά, σε παίρνει και για χεί. Μια χαρά. Και για χεί, φάνηκε ότι αυτές οι δύο άλλες ομάδες δεν μπορούν. Μα δεν μπορούν. Τρέχεις μόνο σε μια κούρσα. Τι να κάνουμε τώρα. Να παρακαλάς. Τι να παρακαλώ. Και να κάνεις κάθε μέρα την προσευχή σου που υπάρχει ο Γατούλης. Ναι. Γιατί αν δεν είχε τις δύο νίκες με τα φιλικά Λαμία και Απόλλωνος Μήνης, θα έπεφτε. Θα είχε 6 βαθμούς. Έχει μεγάλη πλάκα τελικά. Κάτω θα ήσουν. Όντω, έχει μεγάλη πλάκα. Δύο φιλικά με Λαμία. Ομάδες του Γατούλη και Απόλλωνος Μήνης, ναι. Βγάλε από τους 12, βγάλε τους 12 που είχες,
Θα ήσουν στου 6. Μπλουμ. Τέσσερα φιλικά έχει παίξει μέχρι τώρα και μιλά για τον Άρη για φιλικά. Μπλουμ τέσσερα έχει παίξει. Μπλουμ ήσουν αγόρι. Τέσσερα. Όχι ένα, τέσσερα. Λοιπόν, τέσσερα. Και με τον Παναθηναϊκό. Τον Πάοκ τώρα μην κάνει τώρα. Αυτό είναι καρακιστικό. Τον Παναθηναϊκό γιατί δεν έπαιξε ο Κάτσε, ρε. Με το Σιντούμπα ο Κάτσε. Δεν θα τα έπαιξε. Δεν έπαιξε. Α, δεν ξέρω. Έπαιξε. Άμα δεξή μην μιλά, δεν έπαιξε. Να μάθει και μετά μιλά. Γιατί εκτίθεσαι. Εκτίθομαι. Δεν πειράζει. Ο Παναθηναϊκό ο οποίο παίζει στην Αλφαεθνική με τι πλάτε σου. Σου έφερε στεναρία αντίσταση. Αλλά μέσα στον Ολυμπιακό. Μέσα στον Ολυμπιακό. 16 ομάδες ψηφίσανε. Μέσα στον Ολυμπιακό. Όταν ψήφισαν την πρώτη φορά έπεσε ο Παναθηναϊκός. Ποιος έπεσε? Ο Παναθηναϊκός. Δεν σωζόταν. Δεν σωζόταν. Πόσες ήταν με την πρώτη ψηφοφορία. Ήθελε άλλη μια ψήφο. Πόσες ήταν οι ψήφοι? 12-4 στην πρώτη ψηφοφορία. Και ποιοι ψήφισαν υπέρ? Τι ψήφισαν? Ποιοι άλλοι ψήφισαν υπέρ και στον ΠΑΟΚ? Πού να θέλαμε, θυμάμαι του 12 ομάδες. Πε και του άλλου, για μιλέ με τον Πάο. Τι σχέση έχει. Εγώ λέω ποιο δεν ψήφισε στη δεύτερη φορά. Ο Άρης τι ψήφισε. Ο Άρης δεν ήταν στην ψηφοφορία. Ο Άρης δεν ήταν. Δεν ήταν. Ήταν στην Β' Εθνική. Τι θα ψήφιζε ο Άρης με τον Γιάννη Κόντι. Ο Άρης να πέσει. Πάλι ο Κόντι είναι στην ομάδα. Πάλι ο Κόντι είναι. Ενώ ο Βρίζα και ο τέτοιο δεν είναι. Και ο ιό. Έχετε καλή ιστορία. Ο ιό Γκαγκάτζη δεν έχει σχέση. Ο ιό Γκαγκάτζη. Με σπανάθα. Δαλούκα και Κόντι. Έχετε καλή ιστορία. Ο ίδιο λε μαύρη σελίδα του Πάου που ήταν ο Γκαγκάτζη στην τέτοια ενώ ο ιό Γκαγκάτζη δεν καμιά σχέση με τον πατέρα. Ο ιός τι σχέση έχει? Καμία, φυσικά, όχι. Ρε, φυσικά, όχι, όχι. Βέβαια, τι να έχει. Υπάρχει κάτι επιλύσει με τον ιό? Μα όχι, εγώ είπα ότι υπάρχει. Λέω ότι δεν έχω καμία. Τότε, μπορεί να μην μιλάνε κιόλα. Μπορεί να τσακωμένει. Άμα, για τα περιουσιακά μου. Αν λες δεν υπάρχει, μην το αναφέρεις. Ναι. Λέω, λέω. Λοιπόν, να πω σε κακή μέρα ήταν και ο τερματοφυλακάς μας και ο Βέλεθ. Εγώ βασικά δεν θα έβαζα το Βέλεθ, να πω την αλήθεια. Έρχεται από τραυματισμό, θα τον άφηνα, θα έκανα ακριβώς το αντίθετο δηλαδή. Θα είχα βασικό το Σόουζα, Δελιζήσει Σόουζα και θα έβαζα το Βέλεθ έτσι όπως πήγε στα τελευταία 20 λεπτά. Ο Μπάσα για ένα ακόμη παιχνίδι δεν πατάει καλά, δεν ξέρω για ποιο λόγο και δεν τον είδα να τον κάνει και αλλαγή. Στο δεύτερο ημίχρονο, τέλος πάντων, στο 60-65 έπρεπε να γίνει αλλαγή και να περάσει ο Ματίγια. Μπάσα έπρεπε να είναι έξω από το 15. Ναι, εντάξει. Κόκκινη κάρτα, αγωνιά στο μάτιο, μέσα στα μούτρα, αγωνιά. Ελέγχουμε και τη διετσία γι' αυτό, προφανώς. Λοιπόν, τι άλλο. Θετικός ήταν ο Γκάμα και ο Ματέο Γκαρσία, φυσικά οι δύο πιο ποιοτικοί παίκτες του Άρη. Όπως και ο Δελιζής ήταν πάρα πολύ καλός. Αυτά, δεν έγινε και τίποτα σπουδαίο. Πάμε στο επόμενο και επόμενη νίκη στο παράρτημα του ΠΑΟΚ εδώ στην Κρήτη την άλλη σε δύο εβδομάδες. Πάμε να τους κερδίσουμε και αυτούς. Μαλακίες λες. Γιατί λέω πάμε να μαλακίες λες. Το παράδειγμα του ΠΑΟΚ. Εσύ είπες ότι δεν είναι. Okay. Εσύ μας είπες αγωνίες και τέτοιο. Okay. Στο παράδειγμα του ΠΑΟΚ προφανώς. Εντάξει, μίλα καλύτερα γιατί θα το πάω και εγώ θα την κάνω πουτάνα την κουβέντα. Τι να την κάνω. Εντάξει, άμα θες να την κάνουμε ανομαλία την εκπομπή, την κάνουμε. Όχι, γιατί θα την κάνουμε. Μια χαρά το κατάλαβα. Λοιπόν, άλλη μία νίκη χρειαζόμαστε και μετά να έρθει και ο Παναθηναϊκός. Θέλει η ομάδα νίκες. Έχει αποδείξει ότι είναι παράρτημα. Βλέπω πως παίζει με τον Πάο και τον είναι παράρτημα. Εσύ καμιά απόδειξη όταν έλεγες τον Όφη παράρτημα του Παναθηναϊκού. Άλλο το φιλικό και άλλο παράρτημα. Εγώ δεν είπα. Ωραία, παράρτημα. Φιλικό, το αποσύρω. Έτσι. Πάμε στην ομάδα που έπαιξε. Εντάξει. Φιλικό με το αποσύρω. Δηλαδή, όχι το να, αποσύρω. Μου πεις, πάμε να μου πει να μου ομολογήσει γιατί λες παράρτημα. Το αποσύρω. Πες μου. Το αποσύρω. Όχι, πες μου. Πάμε στην ομάδα που έπαιξε. Έπρεπε να έχει παράρτημα τον Όφη για να το ρίξει 3 γκολ. Όχι, το αποσύρω. Πάμε στην ομάδα που έπαιξε φιλικό με τον Πάο. 20-25 εκατομμύρια ευρώ μπάτζετ που έχω. Πρέπει να έχω παράρτημα τον είναι... Όφη για να κερδίσω. Πες, δηλαδή, άμα τι το... λες μωρέ Ζάχο. Λοιπόν, πάμε, άρα το αποσύρω. Τι χάζα είναι αυτά που λες. Ωραία, λέω, πάμε στην ομάδα που έπαιξε φιλικό με τον ΠΑΟΚ και με τον Ολυμπιακό ξεσκίσει και να κερδίσει, όπως και ο Παναθηναϊκός, να τους κερδίσουμε. Έτσι λέω. Ποιος έπαιξε φιλικό με τον ΠΑΟΚ? Έτσι λέω, Όφη. Φιλικό λέω έπαιξε με τον ΠΑΟΚ και με τον Ολυμπιακό ξεσκίσει και να τον κερδίσει. Όπως και ο Παναθηναϊκός. Αυτοί είναι οι δύο επόμενοι αντίπαλοι μας. Και γενικά και από την αρχή της χρονιάς σας είπα. Το φιλικό ότι ήταν 4-0. Με ομάδα. Με ομάδα. Πες το εσύ, φιλικό. Δεν ήταν. Ωραία. Εγώ δεν έχω δεν τέτοιο. Ήταν. Δεν θα σου αλλάξω την άποψη. Δεν θέλω να σου αλλάξω. Έβαλε τον Μπάσα ενώ είχε καλά κάναμε. Ενώ είχε το Δελιζήσι. Έτσι γουστάρουμε. Θα με αφήσει να ολοκληρώνω. Έτσι γουστάρουμε και παίξαμε φιλικό. Όπως έπαιξε στην Καλαμαριά, έπαιξα και εγώ. Θα με αφήσει να ολοκληρώνω. Σε αφήνω. Να. Καμία σχέση δεν έχει αυτό που έκανα εγώ στην Καλαμαριά. Γιατί? Που είχα το περιθώριο να σου κάνω καζούρα, να σου κάνω πλάκα, να σου κάνω μπαντανά. Ήθελα να σου κάνω πλάκα, ρε φίλε. Όπως σου έκανα. Πλάκα ήθελα να κάνω. Δεν σε παίρνει να κάνει πλάκα. Γιατί? Ποτέ σου. Τι λες, δες. Γιατί κινδυνεύει να πέσει. Γιατί κινδυνεύει να πέσει. Να πέσω τώρα και δίνευα να χάνω την ΑΕΚ. Σήμερα, αν δεν κέρδισε, κινδυνεύει να πέσει. Έχει μεγάλη πλάκα τελικά. Εγώ έχω μεγάλη πλάκα. Μεγάλη πλάκα. Αν σήμερα δεν κέρδιζε, κινδυνεύει να πέσει. Φυσικά. Την προηγούμενη πριν δύο εβδομάδες δεν κινδυνεύομαι, άρα είχα το δικαίωμα να παίξω και να κάνω πλάκα. Πάλι κινδυνεύει. Όπω έπαιξε την Καλαμαριά, παίζω τρέγια.
στέκω του αντιπάλου. Έχει κανένα πρόβλημα. Όχι, χαίρομαι πάρα πολύ. Όπω έπαιξε την Καλαμαριά. Που εξερικεύει το κόμπλεξ. Όχι, το κόμπλεξ εσύ το εξερικεύει. Είδε πέναλτι και κόκκινη κάρτα. Κοίταξε λίγο. Είδε πέναλτι και κόκκινη κάρτα, τρέγια. Σε επιτρέπω σήμερα. Δεν σου έπεφτε και λόγο. Αφήνω σήμερα επίτηδε να μιλά παραπάνω για να γελάσει λίγο παραπάνω ο κόσμο. Γελάει με τα δικά σου, λέω εγώ τρέγια. Λέει, γελάει ο κόσμο με τα δικά σου. Λοιπόν. Δεν είδες φιλικά και είδες φιλικά του Άρη με τον Απόλλωνα και με τη Λαμία. Δύο ομάδες που είναι να πέσουνε, είδες φιλικά. Δύο ενώ ομάδες... τον Παναθηναϊκό που είναι αδιάφορος και το σώσατε, το είδες πολύ μπρουτάλ το παιχνίδι στην Τούμπα. Όπως είδες και με τον Πανιόνιο και με τον Όφη. Πολύ μπρουτάλ το είδες. Σκίζαν τα καλτσόνι κριτική. Πανιόνιο μου ακυρώσαν λοιπόν, το καθαρότερο γκολ που μπήκε από τέσσερα. Ακριβώς αυτό. Μα αυτό λέω κι εγώ. Μα επαυξάνω. Μα δεν ξέρεις τι λες. Εγώ δεν ξέρω τι λέω. Πώς επαυξάνεις. Επαυξάνω πάνω σε αυτό που λέω. Ότι δεν υπήρχε Πανιόνιο στο δεύτερο μήκο. Μα ακυρώσαν 4 μέτρα offside γκολ μέσα στον Πανιόνιο και επαυξάνεις αυτό που λέω. Εγώ λέω πώς έπαιζε ο Πανιόνιο τρέγια. Δεν λέω για τη διαιτησία. Δεφορμέ είσαι σήμερα. Εγώ είμαι δεφορμέ. Δεφορμέ. Το μόνο που μπορείς και προσπαθείς να κάνεις είναι να βγάλεις τον κομπλεξισμό που έχεις αποκτήσει. Έτσι λες, εγώ λέω το αντίθετο. Όσο ο ΠΑΟΚ θα γιγαντώνεται, τόσο εσύ και οι όμοιοι σου θα γίνεστε μεγαλύτερες κομπλεξάρες. Μα σου είπα ότι το πρωτάθλημα ήδη. Τι μας λες. Εγώ τέτοιο παπά δεν τρώω. Πρωτάθλημα εγώ. Το πρωτάθλημα θα το πάρω αν το πάρω πρωτάθλημα. Ναι. Αρχές Μαΐου. Θα το χάσει από τον Ατρόμητο. Τότε δεν βιάζομαι. Ναι. Δεν βιάζομαι καθόλου. Τον Ατρόμητο θα ακούς και άλλη μία χρονιά. Περιμένεις. Τρίτη συνεχόμενη. Γιατί έχω τα δύο κύπελα των προηγούμενων ετών. Ναι. Για μια τρίτη συνεχόμενη γωνιά θα ακούσεις ποιος θα είναι ο Νταμπλούχος. Νταμπλούχος δεν υπάρχει. Ο Νταμπλούχος. Θα ακούς πανηγυρισμούς. Κόρνες όλες τις νύχτα. Αν το πάρεις φέτος τον Νταμπλούχο θα το δούμε. Θα κλείσετε παράθυρα. Θα κλείσετε πατζούρια. Θα βάλετε ο τοασπίδες. Θα αποφύγετε τους παρακείμενους δρόμους προς τον Ευκοπύργο. Πρέπει. Έτσι. Και θα, δεν γινόταν θα κοιτάξτε. Θα κοιτάξτε. Ο άλλος με το να παρακαλάτε πότε θα έρθει οι επόμενες ημέρες. Φέτος και με το κουμπούρι να μπει θα το πάρετε. Μη στεναχωριέσαι. Δεν θα τιμωρηθείτε. Ποιος θα μπει με το κουμπούρι. Λέω και να μπει φέτος δεν θα ποιος, το πάρετε. Ποιος. Ο πρόεδρος. Για ποιο μιλάς. Ο πρόεδρος. Ποιος λέω, είναι και ο πρόεδρος. Να μπει. Ξέρω εγώ ποιος. Ο Σαββίδης. Ο Ιβάν Σαββίδης. Ο Ιβάν Σαββίδης. Έχει κουμπούρι ο Ιβάν Σαββίδης. Ξέρω εγώ. Μάλλον το είδαμε. Το είδαμε. Ήταν φωτομοντάζ ήτανε. Εγώ λέω ότι ήταν πιστόλι αναπτήρας. Ωραία εντάξει. Προφανώς το πιστόλι αναπτήρας τιμωρήθηκε. Εσύ έχεις αποδείξεις ότι είναι όπλο. Όχι. Όχι. Άρα δεν ισχύει αυτό που λες. Άρα δεν ισχύει. Οκ. Και κάτι ακόμα που λησμονείς. Για πες. Νομίζω ως τώρα ναι. Ο Ιβάν Σαββίδης είναι τύπος και υπογραμμός φέτος, ναι. στο να ασκήσει τους νόμους εν αντιθέση με κάποιους άλλους κυρίως που έχουν απαγόρευση ενασχόλησης με το ποδόσφαιρο ούτε και τους βλέπουμε να είναι μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Αυτό να επιληφθεί δικαιοσύνη. Φυσικά, αλλά επειδή πρόκειται για την αγαπημένη ομάδα αυτό του Προέδρου σου δικαιοσύνη. Και επειδή σου τραβάνε τα αυτάκια. Ανίσχυρος να μην μιλάς άσχημα για τον Ολυμπιακό. Ανίσχυρος το παίζεις. Κατάλαβες. Ανίσχυρος το παίζεις. Σου τραβάνε τα αυτάκια σένα προσωπικά μάλλον για να μην μιλάς άσχημα για τον Ολυμπιακό. Δεν έχεις να λες κάτι για τον Φατάουλ. Κατάλαβες. Κάνε κόμπλεξ για τον Πακ. Ό,τι και να κάνετε, η τιμωρία σας για το κόμπλεξ και τη χαζομάρα που κουβαλάτε επάνω σας θα είναι η κατάξη του ντάμπλου. Εγώ λέω ότι όσο και να θέλεις, ό,τι και να πω εγώ, ό,τι και να πεις εσύ, οι ουδέτεροι, ούτε οι Αριανοί θα δώσουν δίκιο σε σένα, ούτε οι Παοξίδες σε μένα. Πιστεύω κάποιοι με δύο δράμια. Κάποια πράγματα δεν χρειάζεται να δώσουν δίκιο. Ακριβώς συμφωνώ. Είναι αυτονόητα. Αλλά να θέλεις να μας πεις ότι ο ΠΑΟΚ δεν πάει στην πεπατημένη του Ολυμπιακού, συγγνώμη, στην πεπατημένη του Ολυμπιακού πάει. Με δανεικούς, με ομάδες δορυφόρους. Και καλά κάνει, αφού έχει τη δύναμη, καλά ξηγείται. Και εγώ, αν ποτέ είχα τέτοιο πλούσιο τέτοιο, το ίδιο θα έκανα κι εγώ. Δεν μου λες. Το ίδιο θα έκανα. Πες μου μια ομάδα δορυφόρο του Ολυμπιακού που τον έκοψε βαθμούς. Μια ομάδα του Ολυμπιακού, ο Λεβαδιακός. Έχασε 3-2 από τον Ολυμπιακό. Πότε. Τρεις αγωνιστές πριν το τέλος. Πότε. Τρεις αγωνιστές πριν το τέλος. Πότε, ρε. 3-2 έχασε. Πότε, ρε, ποια χρονιά, ρε. Πού να θυμάμαι χρονιά τώρα. Δηλαδή, τι δεν έχει πάρει. Ποια χρονιά. Δεν θυμάμαι τη χρονιά. Ήθελε την νίκη ο Λεβαδιακός και έρθει ήταν 3-0 στο 20. 3-0 στο 20. 3-0 στο 20 ναι, ήταν. Είχε κρυθεί το πρωτάθλημα. Και τι να κάνουμε δηλαδή, γιατί τώρα δεν έχει κρυθεί. Όχι. Α, εντάξει. Όχι. Ωραία. Τέλος πάντων. Εσύ λες δεν έχει καμία ομάδα δορυφόρο και έχει ΑΕΚ. Και είναι 10 βαθμούς πίσω. Οκ. Okay. Εντάξει, ακούστηκες. Δεν έχεις εσύ καμία. Είσαι ο Βασιλάκης Καΐλας. Σε αδικούνε κιόλας.
Τι να κάνουν. Έχει την οικονομική ισχύ, έχει την ΕΠΟ, έχει το τέτοιο και σα δικούνε κιόλα. Πώ γίνεται αυτό, μόνο εσύ το έχει καταφέρει. Την ΕΠΟ. Δεν την έχει την ΕΠΟ. Έχω την ΕΠΟ. Το δικό μα άνθρωπο, ποιο το είπε. Τι είναι. Έχεις δηλαδή, έχεις δηλαδή σφυρίγματα να πάρει ο ΠΑΟΚ. Δεν χρειάζεται σφυρίγματα, Τρέγια. Καλύτερο είναι ο ΠΑΟΚ. Εγώ δεν λέω το παίρνει άδικα. Αλλά μην πα να μα το παίξει Βασιλάκη Καήλα. Καήλα μα το παίζει. Τον ΠΑΟΚ τον αδικήσα και τον αδικήσα. Δηλαδή έχει αυτή τη στιγμή. Μίλα λίγο παραπάνω. Εντάξει, τι να μιλάω. Να γουστάρει τον κόσμο. Αδικημένο κάνε. Διασκέδασε και άλλο τον κόσμο. Βασίλη, κάνε συλλαλητήριο. Βασίλη, κάνε συλλαλητήριο. Κοίταξε τώρα. Τους αδικούνε. Μίλα παραπάνω. Όχι, τέλειωσε. Όχι, καλό είναι γιατί δεν υπάρχει αυτή την χρονική περίοδο τσίρκο στην πόλη. Δεν κάνε υπάρχει. Τον κλόουν λοιπόν λίγο παραπάνω. Α, τώρα δεν είναι σωστό. Να γελάει ο κόσμος. Δεν είναι σωστό αυτό που λέω. Γιατί η άποψή μου είναι, ρε φίλε. Ότι είμαι κλόουν. Κλόουν είσαι με αυτά που λες, είσαι κλόουν. Είσαι κλόουν. Σήμερα με αυτά που λες, είσαι κλόουν. Ωραία, άμα είμαι κλόουν, εντάξει. Άμα είμαι κλόουν, εδώ να επιληφθεί η διοίκηση, να μην κάνεις εκπομπή με κλόουν. Άμα είναι να επιληφθεί η διοίκηση εδώ πέρα, να το συζητήσουμε. Να επιληφθεί δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ναι. Για μένα είσαι κλόουν. Εντάξει. Το λέω. Okay. Ξανά. Εφόσον είμαι κλόουν. Είμαι κλόουν. Εδώ είσαι να κλόουν. Το δει η διεύθυνση εδώ πέρα, να μην κάνει εκπομπή με κλόουν, να φέρει ένα σοβαρό άνθρωπο είσαι να μιλά. Κλόουν, φιλαράκι. Εντάξει. Okay. Με αυτά που λες, είσαι κλόουν. Εγώ δεν θα πω γιατί. Πολλές φορές ήρθα στο τέτοιο να μην πω πράγματα, αλλά εντάξει. Εγώ να δεις πόσες φορές ήρθα. Εντάξει. Αλλά έχω σεβαστεί. Αλλά τέτοιες χαζομάρες δεν μπορώ να έχουμε. Ποιες είναι χαζομάρες. Οι βλακίες που λες. Μας ήρθες και μας λες πέναλτι και τέτοιο. Οι βλακίες που λες. Πέναλτι και μας λες έπρεπε να κερδίσει ο Απόλλωνα. Τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε. Και εμένα η άποψή μου τι είναι να αυτή. Τώρα, ποια, ήταν δηλαδή. Ποια ήταν το κλόουν. Ότι είσαι Βασιλάκης Καήλας που μας λες. Ποιος είναι Βασιλάκης. Εδώ πέρα εσύ. Μας λες από την αρχή της χρονιάς για φάσεις που έχεις αδικηθεί. Ναι, γιατί δεν έχω αδικηθεί. Αδικήθηκες σε δύο φάσεις. Σε δύο φάσεις. Στη φάση που ευνοήθηκες όλα καλά. Δύο φάσεις είναι για σένα. Δύο πόσες είναι. Δύο φάσεις. Σε εμάς που κέρδισε. Δύο φάσεις είναι για σένα. Σε εμάς που κέρδισε. Και μας λες ότι αδικήθηκε ο Απόλλωνας. Γιατί έχω καλύτερη ομάδα. Σε παρακαλώ. Δηλαδή, μιλάς για μια ομάδα τώρα ναι. που έχει 9 νίκες στα 10 παιχνίδια. Σου, ρε, είναι αίτητη. Πρόσεξε λίγο γιατί μιλάς, ρε. Ναι. Έχει την καλύτερη επίδεση. Έχει την καλύτερη άμυνα. Μπράβο. Και μιλάς εσύ για ΕΠΟ και διαιτησίες. Δεν την έχει. Γι' αυτό σε λέω λοιπόν. Γι' αυτό λοιπόν σε χαρακτήρισα όπως σε χαρακτήρισα. Δεν χρειάζεται διαιτησία. Κατάλαβες. Ούτε είπα ότι. Α, δεν χρειάζεται τώρα διαιτησία. Ούτε είπα ότι. Προλίγο μας είπες ότι η ΕΠΟ είναι δική μας. Είναι, τι είναι, δεν είναι δικιά μου γραμμένος. Τι είναι, ρε. Θα μας τρελάζει με πιανού του ψήφου βγήκε ο γραμμένος. Με πιανού του ψήφου. Τι ομάδα είναι ο γραμμένος, ρε. Τι ομάδα είναι ερωγραμμένος. Άρης είναι και τι είναι. Άντε χέσαι μας το θέμα είναι. Χέσαι μας μωρέ. Με το γραμμ... Ο Άρης τον πρότεινε το γραμμένο. Θα μας τρελάνεις. Okay. Δεν τον πρότεινε ο Σαββίδης. Δεν είπε ο δικός μας άνθρωπος. Του Άρη είναι ο γραμμένος. Θα μας τρελάνεις. Ποιανού είναι. Μέχρι και, στο... Μέχρι και τον Παοξή το τέτοιο πήρε στην Εθνική. Ποιο θέλεις άλλο. Τι θέλεις δηλαδή. Όχι είναι για την Εθνική ο Αναστασιάδης. Μεγάλος προπονητής. Να βάλουμε το φύρο. Όχι εγώ δεν σου είπα το φύρο. Να φέρει ένα ξένο. Ποιο θες, το να φέρει όποιο θέλει ρε. Δεν έχεις την ΕΠΟ μωρέ εσύ τώρα πλάκα μας κάνεις. Βγαίνει. Άκουσε με λίγο. Με ποιανού την υποστήριξη βγήκε επειδή δηλαδή. Δεν γνωρίζεις. Α δεν γνωρίζω. Ο Άγγελος Αναστασιάδης. Ναι, τι είναι ο Άγγελος. Είναι ο μεγαλύτερος Έλληνας Πολυνίκης προπονητής. Μάθε και μετά να μιλήσεις. Μπράβο. Ναι, γιατί είσαι άσχετος. Και γιατί δεν τον έπαιρνε κανένας αφού είναι ο μεγαλύτερος Πολυνίκης. Ο μεγάλος ο προπονητάρας. Ποιος άλλο τον πάει. 10 αλλαγές προπονητών. Τρεις φορές πήγε στον ΠΑΟΚ. Στον Παναθηναϊκό πήγε. Αλλαγές προπονητών είχαμε. Γιατί δεν τον ζήτησε μια ομάδα. Το μεγάλο τον προπονητάρα. Σε 10 ομάδες πήγε ο άνθρωπος. Γιατί δεν πήγε τώρα, δεν τον ήθελε κανένα. Γιατί επειδή δεν γνωρίζεις, άκουσε με λίγο. Είχε πρόβλημα με τη γυναίκα του. Όχι, αυτό το γνωρίζω. Τι άμα το γνωρίζεις, πρόσεχε. Όχι, το πρόβλημα είναι πολλά χρόνια πίσω, δεν είναι τώρα. Και, καλά, να είναι. Και καλά να είναι για η γυναίκα. Πολλά χρόνια. Δηλαδή, έχει ακόμη πρόβλημα η γυναίκα του. Και άμα έχει πρόβλημα η γυναίκα του, ακόμη. Γιατί πήγε στην Εθνική. Α το σταματήσουμε αυτό το μέρος. Τι να το σταματήσουμε, εσύ το ανέφερε. Όλα δεν είναι για αέρα. Σωστά. Εσύ το ανέφερε γιατί αφισβητείς έναν άνθρωπο. Ο οποίος σου λέω σε ενημερώνω γιατί δεν γνωρίζεις. Τον προπονητή ή τον άνθρωπο. Μα δεν γνωρίζεις. Μα τον προπονητή. Δεν γνωρίζεις, σου λέω στοιχεία. Γνωρίζω, είναι ο μεγαλύτερος Πολυνίκης Έλληνας προπονητής. Γιατί δεν πήγε σε τι μια άλλο ομάδα. Να σου πω. Είναι δύο χρόνια χωρίς ομάδα. Γιατί δεν πήγε. Δεν πάμε καλά, ρε. Από τότε που σταμάτησε από την Εθνική Κύπρου χωρίς ομάδα. Τόσο είναι και το πρόβλημα, ρε. Όχι, φίλε, το πρόβλημα είναι πιο παλιό. Τι λες τώρα. Α, δεν είναι πιο παλιό το πρόβλημα. Μα τρελάνεις τώρα. Και καλά να είναι η γυναίκα και να το νομίζω και το έχει ξεπεράσει. Νομίζω. Δεν είμαι σίγουρος. Και καλά να είναι. Εγώ δεν έκανα τον άνθρωπο Αναστασιάδη, τον προπονητή λέω. Δύο χρόνια χωρίς ομάδα είναι. Δεν είναι επίδειξη ισχύως αυτή. Τι είναι. Όχι, ο Άρης έχει την ΕΠΟ. Ο Άρης. Επειδή βγήκε μια φήμη, είναι αριανός ο γραμμένος. Αμαστελάνης τώρα. Τον πρότεινε ο Καρυπίδης από πέρσι από τη Β' Εθνική και βγήκε με τις ψήφους του Άρη. Δεν μπορούσε ο Άρης από την Γ' Εθνική να ανέβει. Και κανονίζει την ΕΠΟ τι κάνει, τι θα γίνει και ποιος θα είναι ο πρόεδρος. Έρε, τι θα ακούσει. Λοιπόν, διάλειμμα θα κάνουμε, κύριε Βασίλη. Διάλειμμα, 11. Θα πάμε σε τέτοιο. Θα κάνουμε σε τέτοιο. Ανοίγουμε τις γράμμες. Περίμενας προηγουμένως και τον κλείσαμε. Εντάξει.
Το πήραμε. Λοιπόν, ανοίγουμε τις γραμμές. Πάντως με αυτά που λες, ναι, για να ενημερώσω λίγο τον κόσμο, ναι, έχεις γράψει επιστροφή στις νίκες με καλή εμφάνιση. Ναι. Αν εξαιρέσουμε το 40-60 λεπτό, έτσι. Ναι. Και από κάτω σου λένε τραγική εμφάνιση Ζάχο. Πού την είδες την καλή εμφάνιση Ζάχο. Εντάξει. Βέβαια τα σχόλια. Τραγική εμφάνιση δική σα, χάρη στην ποιότητα. Μπράβο, Τρέγια. Πού την είδες την καλή εμφάνιση, μπράβο, να, να το κάνεις και στα δικά σου πώ τρέγια. Και το φιλοκάρδι σου. Να το κάνεις γιατί έχεις 60, έχω 60 από κάτω και διάβασες 3. Οι 3 ως 60. Πόσα είναι. Την καλή εμφάνιση που την είδες. Τα σχόλια πόσα είναι, Τρέγια. Τα σχόλια γιατί δεν μας λες πόσα είναι τον αριθμό, Τρέγια. 80. Και πόσα μας διάβασε. Κάτσε να διαβάσω. Διάβασε 4 μας διάβασε. Διάβασε μου σε 2 καλά. Διάβασε μου 4, διάβασε τα άλλα. Ομάδα για λύπηση. Ο Απόλλων έκανε περισσότερες τελικές από όσοι κάνει. Μπράβο. Μέχρι σήμερα. Ωραία. Διαφωνώ για Μαρτίνεθ κάτω του μετρίου. Είμαστε τραγικοί και με Παντελίδη μας κόβω προετοιμασία για τις πίστες. Ποιος Παντελίδης. Ωραία. Βρίζει ο φίλος, δεν μπορώ καλά να. Καλά κάνει. Είναι κάποιοι που θέλουν τον Πάκο Ερέρα. Τι ναι, να κάνουμε. Ναι, τώρα, ναι, 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 ναι. Όλοι πέντε, πέντε διάβασα από τα 80. Καλή εμφάνιση που την είδε στα 5 μας διάβασα από τα 80. 80 είναι σύνολο με τα σχόλια από κάτω. 80, όλα είναι 20. Α, 20 είναι. 5 στα 20. Το 1 πέμπτο τρέγια. Πες μου εσύ διάβασε μου ένα καλό σχόλιο. Εγώ τρέγια. Ναι, διάβασε μου, συμφωνεί με σένα. Τρέγια. Πω, την άποψή μου λέω. Πρωταθλητής στην προπαγάνδα. Την άποψή μου λέω. Η εξαωρίδη είσαι. Άκουσε με. Άκουσε με, Τρέγια. Ούτε είπα κανένας άλλου την άποψη. Είσαι κλόουν. Κατάλαβες, Τρέγια. Ναι. Το αλουνού δεν είπα. Είσαι κλόουν. Και να διαφωνώ. Mm. Αυτό είναι επίπεδο, Τρέγια. Mm. Όχι είσαι κλόουν. Mm. Άμα είμαι κλόουν, μην κάνεις εκπομπή, Τρέγια. Επίπεδο είναι. Ναι, επίπεδο είναι να διαφωνείς και να μην λες. Επίπεδο είναι. Να μάθεις, να αφήνεις τον άλλο να μιλά και να μην το σκεπάζεις με τη φωνή σου. Τελείωσες. Γιατί, μα τελείωσες, σου είπα τελείωσες. Γιατί έχεις ανυπαρξία στα πάντα. Καλά, σου είπα τελείωσες και έπρεπε να μιλήσω. Όχι, δεν τελείωσα. Πώς δεν τελείωσες. Αυτό το πράγμα κάνεις. Όταν ξεκίνησα εγώ να μιλάω δεν είχες τελειώσει. Κατάλαβες. Όταν ξεκίνησα εγώ να μιλάω δεν είχες τελειώσει. Τώρα κατάλαβες. Για χαρακτηρισμούς και τέτοια, οπότε, εμένα 10 φορές έχεις πει ο άλλος, ούτε καν το όνομά μας δεν αναφέρεις. Καλά, πλάκα κάνεις. Κατάλαβες. Άσε τώρα την τρέλα σου. Εντάξει. Το σου πήρασε το κλόουν. Εντάξει. Ο άλλος όταν έκαμε το Στέλιο. Εντάξει, να σου πω. Άμα αυτό το έκανες. Κοίταξε το... λίγο. Όταν λες ο άλλος και δεν λες το όνομά του, κάτι εντάξει σημαίνει. Δηλαδή, εντάξει, εγώ θα πάρω τις δύο εκπομπές. Δηλαδή, εσένα σε πειράζουν το... κάτι, εμένα μην πειράζουν. Ωραία, εντάξει, ωραία. Αν το... Θα πάρω και τις δύο εκπομπές μου, γιατί υπάρχουν, σηκώνονται οι εκπομπές, ναι, και να δούμε πόσες φορές είπα ο άλλος και πόσες φορές είπα ο Τάσος. Mm. Για να δω. Θα τις γράψω κιόλας μαθηματικά. Την Παρασκευή που έλεγε ο Ζάχος. Εντάξει, εγώ κλόουν δεν σε είπα ποτέ. Και α διαφωνούσα με αυτά που είπε. Το κλόουν τι είναι δηλαδή. Ναι, εντάξει. Κλόουν και γελίος είπες και κλόουν. Γελίο δεν σε είπα. Πώς δεν είπες. Κλόουν είπα. Εντάξει. Ωραία, ο κλόουν δεν είναι γελίος. Αυτά που λες δεν το. Όντα, μην το αναιρείς. Εγώ δεν σου είπα να το αναιρείς. Εντάξει. Πάμε στις γραμμές. Πάμε. Χαίρετε, Μαγκές. Γεια σου. Σα συμπαθώ και τις δύο, αλλά Ζάχο θέλω να διαφωνήσω πολύ έντονα μαζί σου σε αυτό που είπες. Σε ποιο, φίλε. Δεν θυμάμαι τόσα χρόνια ΕΠΟ που την είχε μια ομάδα. Ναι. Η οποία να πάσχιζε για να μπουν ξένοι διαιτητές στα ντέρμπι. Ναι. Διοίκηση ομάδας η οποία έλεγε φέρνω το VAR με δικά μου έξοδα. Διοίκηση ομάδας η οποία δεν είπε δεν θέλω να δίνω δανεικούς. Είπε κάντε πρωτάθλημα με ομάδες Β. Όλα αυτά είναι αρκετά. Πέραν τούτου... Τι έγινε από αυτό, φίλε. Τι έγινε από αυτά που είπες. Κάτσε, ρε Σιζάχο. Εμείς τα προτείνουμε. Α, εσείς τα προτείνουμε. Φταίμε κιόλας που δεν τα δέχονται οι άλλοι. Δεν ξέρω, φίλε. Ο δικός μας άνθρωπος είναι. Ο δικός μας άνθρωπος είναι. Ναι, τι. Ζάχο, ναι, εξαιτίας του ΠΑΟΚ, ναι, έπαιξες με ξένο διαιτητή το Άρης ΠΑΟΚ. Ναι, και τι έγινε. Που δεν ήταν καλός. Ναι. Εγώ δεν θέλω να πω ότι ήταν καλός. Ναι, σα δείξε και ο Ιταλός σα δείξε. Αλλά δεν υπήρχε. Μην με. Νομίζω έχεις μια τέτοιο σήμερα. Δηλαδή ότι και να σε πούμε. Όχι, φίλε, σα δείξε. Μου λες δεν ήταν καλός. Άρα... Όχι, περίμενε. Ωραία, σα ευτυχώς που τα λέτε εσείς γιατί εμένα δεν με ακούει. Ναι. Και δεν είχες την αμφισβήτηση ούτε εγώ ούτε εσύ στα πέναλτι. Να πούμε ότι μήπως και που για μένα και τα δύο. Είναι από αυτά που δίνονται, δεν δίνονται, αφού έδωσε πρώτο, δίνει και το δεύτερο. Δεν δίνεται κανένα. Εγώ και τα δύο είπα ότι δεν είναι. Αλλά... Από το ίδιο πράγμα λέμε, αλλά δεν είχαμε ο ένας με τον άλλο. Ναι, αλλά πρόσεξε, δύο πέναλτι όταν είσαι πίσω στο σκορ, είσαι 1-0 πίσω στο σκορ και σου πούνε θέλεις δύο να πάρουν από ένα πέναλτι κάθε ομάδα κι ας μην είναι ή δεν θέλεις. Θα πεις θέλω. Πώς. Εσένα συνέφερε να δοθούν δύο μη πέναλτι, όχι εμένα. Αυτό είναι τώρα, δηλαδή θες να πεις ότι ο Ιταλός βοήθησε τον Όχι, φίλε. Όχι, όχι, φίλε. Φίλε, άκουσε με λίγο. Φίλε. Το σκεπτικό μερικών ανθρώπων. Όχι, φίλε. Το σκεπτικό μερικών ανθρώπων δεν αλλάζει, αγόρι μου. Γι' αυτό και έχουν οδηγηθεί τρεις φορές εκεί που οδηγήθηκαν. Άστο να λέει. Γι' αυτό το λόγο. Εγώ σου είπα. Εγώ τους ξέρω πάρα πολύ καλά. Εγώ σου είπα και μετά το Άρης ΠΑΟΚ ότι δεν επηρέασε ο διαιτητής. Πρώτη αγωνιστική. Ναι.
Γίνεται το πέναλτι το οποίο είναι αβαβά. Εμείς λέμε όχι, την ρε φίλε. Όχι, αφού τρέχε πέναλτι λέει, είναι πέναλτι θα είναι. Άκου. Αφού λέει ο τρέχε ότι είναι, σε παρακαλώ. Πέναλτι, καθαρό. Είναι. Καθαρό, να, ωραία. Υπάρχει κόκκινη. Υπάρχει κόκκινη που δεν έχει δοθεί. Δύο κόκκινη. Με ακυρώνει γκολ την μεθεπόμενη αγωνιστική. Δηλαδή, εντάξει, κάπου τα σου λένε είπαμε, κάτω τους κράτους. Σου είπα. Αυτή είναι τελειωμένη. Εμείς σου είπα, με Όφη και με Πανιόνιο είχες δύο φάσεις που έχεις δίκιο 100%. Τι θα είπαμε, ρε φίλε, τι να κάνουμε. Θέλω να σου πω ότι έχω. Όχι, με Τρίπολη, όχι. Έτσι. Πέρσι, πες ναι. Μου εσύ, στο Καραϊσκάκι, στη Λεωφόρο, στο Άκα, ναι. Τον γκολ του Βαρέλα θα και αν θα ακυρώνονταν. Να σου πω εγώ. Πιανού γκολ του Βαρέλα. Δεν το θυμάται, φίλε, δεν βλέπει τον πάγο. Τον γκολ του Βαρέλα με την ΑΕΚ offside είναι, φίλε, τι να κάνουμε τώρα. Τι να κάνει. Εσύ offside, πες ότι είναι offside. Εγώ σου λέω ότι και πιο μεγάλο offside ήταν, όπως δεν ήταν του Κατσουράνη. Άρα θέλεις ένα goal offside. Άρα πάμε στο προκείμενο. Θέλεις, επειδή όχι, στο Καραϊσκάκι θα μετρούσε να μετρήσει και στην Τούμπα. Ωραία λογική. Δεν είπα θέλω να άκουσε να δεις. Καταρχάς για μένα δεν είναι offside, για σένα είναι, έχουμε διαφορετική άποψη. Ωραία, ναι. Αλλά πάμε παρακάτω. Πάρμε. Θέλω να σου πω ότι άμα είχα την ΕΠΟ τον goal θα μέτραγε. Ναι. Δεν είχα την ΕΠΟ τον goal δεν μέτρησε. Όχι, ρε φίλε. Δεν γίνεται, ρε φίλε, συνέχεια. Δεν γίνεται. Και πήρε ένα κύπελο με goal offside. Τι να κάνουμε τώρα, δεν γίνεται συνέχεια. Ο οποίο διαιτητή έφυγε κατά ο ίδιο ήταν διαιτητή. Ο οποίο επόπτη έφυγε ο Λάιτσμαν. Δεν υπάρχει κανένα. Στάσου, ρε φίλε. Δεν υπάρχει goal offside. Δεν υπάρχει goal offside στο κύπελο. Δεν υπάρχει. Υπάρχει πέναλτι και κόκκινη για την ΑΕΚ. Okay. Πριν μπει το goal. Okay. Πέναλτι και κόκκινη για την ΑΕΚ υπάρχει. Ζάχο μου, θα διαφωνήσω σήμερα. Διαφώνα, φίλε, τι να κάνουμε. Δεν μπορούμε να συμφωνούμε και σε όλα. Σήμερα μαζί τι σου. Να κάνουμε. Εντάξει, σας αγαπάμε πάντως. Να σε καλά. Να πούμε να πιόμαστε μαζί. Να σε καλά, παιδιά. Έτσι, να χαρά. Καλό βράδυ. Στον επόμενο. Δεν έχει επόμενο. Δεν έχει. Α, διάλειμμα. Λοιπόν. Πάμε στο διάλειμμα αμέσως μετά το 23-10-287-3-8 δικό σας, 69-45-287-3-8 και πάλι δικό σας. Διπλό διάλειμμα θα είναι, Βασίλη, έτσι. Πάμε. Λοιπόν, επιστρέψαμε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, διπλό κιόλας. Ανοίγουμε τις γραμμές, έτσι, Βασίλη. 23-10-287-3-8, 69-45-287-3-8. FM γεννώ το μήνυμά σας, το σχόλιο σας στο 54-5-26. Και πάμε στο φίλο που είναι στην αναμονή. Καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα. Το όνομά σου, αν θέλεις. Ο Μάκης είμαι. Έλα, Μάκη, σ' ακούμε. Λοιπόν, παιδιά, επειδή σας αγαπώ και σας εκτιμώ και σας ακούω, ναι. Σήμερα λίγο η κομπή χάθηκε. Εντάξει, θα γίνει και αυτό, ρε φίλε. Με την καλή έννοια το λέω. Εντάξει, έγινε. Με ναι. την καλή έννοια. Θα έλεγα ότι στεναχωρέθηκα προσωπικά γιατί θεωρώ ότι είστε και φίλοι. Πιστεύω ότι είστε φίλοι από αυτά που ακούω στις εκπομπές σας. Ναι. Θα ήθελα να πω το φίλο μου και με σεβασμό απέναντι στον Τρέγια ότι θα πρέπει να προσέχει όταν ευρεάζει πώς εκφράζεται, γιατί δεν είναι ωραίο πράγμα να ακούγεται στον ακουράτη αυτή η κουβέντα που είπε και εμένα δεν μου άρεσε. Ποια φίλε? Το γελίος. Mm. Το κλόν. Το κλόν. Mm. Δεν είπες γελίος, είπες κλόν. Mm. Τρεις φορές το είπες, τέσσερις. Και θα το λέω μέχρι το τέλος της εκπομπής. Για σεβασμό το λέω. Για σήμερα. Με σεβασμό. Σας αγαπάω, σας εκτιμώ, σας ακούω. Δεν είναι κατηγορό αυτό, είναι μια άποψη που την καταθέτω. Ωραία, πάμε γιατί παρακάτω. Σας σέβομαι σαν εκπομπή και σας ακούω. Δεν είναι πρώτη φορά που σας ακούω και δεύτερη. Μάλιστα. Σας ακούω και έχουμε μιλήσει μαζί Τρέγια. Εντάξει, εγώ μπορεί να είμαι στην άλλη ομάδα, δεν έχει σημασία. Εγώ δεν μιλάω τώρα σαν οπαδός ούτε σαν φίλαθλος. Δηλαδή αυτά που είπε ο Ζάχος τα υιοθέτησες, έτσι άρεσε. Όχι, δεν υιοθέτησα. Mm. Δεν κατάλαβες. Δεν υιοθέτησα, Τρέγια μου. Είπα και για τους δύο δεν ήταν καλή εκπομπή. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι προσωπικά επειδή είσαι. Φαίνεσαι καλό παιδί, αλλά όταν ευρεάζει, ξεφεύγει όπως και ο φίλος μας ο Τρούλης. Ο Ζάχος ξεφεύγει. Εντάξει, δηλαδή, κλόν είπα, λέω, δεν έβρισε. Δηλαδή από κάτι, όταν λες κάτι εσύ, σε κόβει. Ναι, ο κλόν ξέρει τι είναι. Ο κλόν ξέρει τι είναι, αυτός που διασκεδάζει τον κόσμο στο τσίρκο. Ναι, ρε αδερφέ μου, αλλά επειδή το ξέρει πάρα πολύ καλά εσύ, ότι μέσα σε μια ένταση. Ωραία, δηλαδή ο Ζάχος με έχει πει 100 φορές καρτούν. Έπρεπε εγώ να παρεξηγηθώ. Λάθος, δεν το έχω ακούσει, άμα το έχει κάνει ένα σφάλμα. Σφάλμα, εγώ δεν έχω πει κάτι. Τέλος είναι σφάλμα. Αλλά okay. Τώρα, έχεις δίκιο ότι έχεις μια πολύ καλή ομάδα, προσωπικά, μιλάω για σένα, έχεις μια πάρα πολύ καλή ομάδα, ποιοτική ομάδα, με πολύ καλούς παίκτες, 7 χρόνια ο πρόεδρος έχει ρίξει του κόσμου τα χρήματα στην ομάδα. Λοιπόν, δεν αφισβητεί κανείς ότι παίζεις καλή μπάλα, δεν αφισβητεί κανείς ότι έχεις καλούς ποιοτικούς παίκτες. Δεν αφισβητεί μέχρι την πορεία τώρα αυτή τη στιγμή, όπως και πέρσι το είχες στο πρωτάθλημα από σφάλμα. Έτσι. Δεν το πήραν στους βαθμούς. Εγώ δεν δέχομαι αυτό που λέει ο Ζάχος, ότι έχω δορυφόρους ομάδες, ξέρεις γιατί. Άκουσε με, έπαιξα με τον Ατρόμητο. Τρέγια μου. Ναι, παρακαλώ, παρακαλώ όμως ναι. Να μιλήσουμε κι εμείς. Σε ακούμε προσοχή. Τρία λεπτά μιλάς, δεν σε διέκοψα.
Συγγνώμη. Ο Ζάχος βγαίνει και λέει ότι έχουμε ομάδες δορυφόρους στον Πανιόνιο, τον Όφη και τον Ατρόμητο. Με τον Ατρόμητο έκανα την πρώτη μου στραβή, μετά από 8 στα 8. Είδατε πως έπαιξε όλοι ο Ατρόμητος. Εντάξει, με τον Όφη προηγήθηκε, Όφη δεν μου δώσανε πέναλτι ολοκάθαρο του Ζαμπά. Εντάξει, και με τον Πανιόνιο μου ακυρώνουν ολοκάθαρο γκολ λίγο πριν λήξει το παιχνίδι, 4 μέτρα offside. Ολοκάθαρο γκολ το ΑΚΠΟΠ. Δηλαδή, όταν ο Ολυμπιακός είχε ομάδα δορυφόρους που το ξέρετε όλοι σας, έκανε καμιά στραβή ή του κόβανε τέτοια πέναλτι ή του κόβανε τέτοια γκολ. Να ξέρουμε δηλαδή τι λέμε. Πάρα πολύ σωστό αυτό που λες, Τρέγια. Αυτό πήγα να σου πω προηγουμένως. Να σου πω κάτι. Και ο Ολυμπιακός που είχε την καλύτερη ομάδα πριν πάρει το τελευταίο πρωτάθλημα, 2-3 χρόνια είχε πολύ καλή ομάδα. Λέγαμε αυτό το πράγμα. Γιατί να υπάρχουν αυτές οι διαιτησίες και αυτά τα. Και αυτές οι ομάδες που είναι οι δορυφόροι του Ολυμπιακού, έτσι δεν λέγαμε. Μα συγγνώμη, ευνοήθηκε ο ΠΑΟΚ φέτος κάπου σε κάποια. Κοίταξε, Τρέγια μου, δεν σου είπα ότι ευνοήθηκε, αλλά ας πούμε π.χ. σφάλμα θα πούμε του διαιτητή, μπορεί να βάλει στην Τρίπολη μετά τρία γκόλεση. Ρεκαρντάση, ωραία, να σας πω κάτι, ρε παιδιά. Ωραία, πήρα στην Τρίπολη ένα πέναλτι αυστηρό. Εγώ, Τρέγια μου, που πήρα. Εγώ του λέω είμαστε καχύποπτοι σαν φίλοι. Άλλο Ρεκαρντάση μου, πού πήρα. Ναι, αυτό θέλω να σου πω, Τρέγια. Επειδή είμαστε καχύποπτοι σαν φίλαθλοι, καχύποπτοι και δεν έχουμε και το καλύτερο πρωτάθλημα. Και επειδή δεκαετίες ολόκληρες, δεκαετίες, δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι, πάντα θα βρίσκουμε τρόπους με κάθε τι που γίνεται να κατηγορούμε μια ομάδα που μπορεί να πηγαίνει καλά ή όχι. Λοιπόν, ναι, σε αυτό δεν έχεις άδικο, αλλά, αυτό που θέλησε να κάνει ο ΠΑΟΚ δεν είναι αυτό που έκανε ο Ολυμπιακός. Αυτό έχει περάσει σαν βίωμα μέσα στον Έλληνα φίλαθρο. Έτσι, μπράβο. Και αυτό πιστεύουν. Είμαστε καχύποπτοι. Κατάλαβες. Όπως είμαστε καχύποπτοι, αν μου επιτρέπεις, για τους δορυφόρους παίκτες που λέμε που στέλνουμε σε ομάδες. Εγώ προσωπικά, επειδή έχω παίξει μπάλα, όπως μπορεί να έχεις παίξει και εσύ, δεν ξέρω. Εγώ αν αυτή τη στιγμή οποιαδήποτε ομάδα παίζεις, σε οποιαδήποτε, πας από τον Άρη στον ΠΑΟΚ ή από τον ΠΑΟΚ στον Άρη και αντίθετα. Όταν θα έρθει εκείνη η ώρα, είτε δανεικός είτε όχι, θα αποδείξω ότι κακώς πήγες δανεικός, θα έπρεπε να είσαι στην ενδεκάδα του ΠΑΟΚ ή του Άρη ή οπουδήποτε. Θα έπαιζε μπάλα. Αλλά ο Κουλούρης ήταν 89 λεπτά ο καλύτερος παίκτης του γηπέδου και έχανε μια κλασική ευκαιρία όπως έχασε ο Γιουνές με τον Ολυμπιακό, θα λέγαμε ότι το έκανε επίτηδες. Γιατί είμαστε καχύποπτοι, φίλε μου. Ναι. Ο Χαϊσαΐας μπορεί να ήταν 95 λεπτά ο καλύτερος παίκτης του αγώνα. Μία κεφαλιά δεν έπρεπε, θα λέγαμε ότι το έκανε επίτηδες. Γι' αυτό και γίνονται. Και καλό είναι οι παίκτες να μην δίνονται. Σε αυτές τις ομάδες να δίνονται σε β' εθνικής ή κάπου αλλού. Ατρόμητος ΠΑΟΚ, είδες εσύ κάποια φιλική μεταχείριση του Ατρόμητος ΠΑΟΚ? Εγώ δεν είδα φιλική. Το είδα το παιχνίδι. Όμως μπορούμε να πούμε ότι δεν έπαιζε με τέσσερις βασικούς παίκτες που παίζει συνέχεια. Δεν παίζανε. Έτσι δεν είναι. Αυτό ήταν δίκοπο μαχαίρι όμως αυτό που λέμε, φίλε, ξέρεις γιατί. Το είπαμε, είμαστε καχύποπτοι. Είναι αυτό που είπες. Δηλαδή, άμα έβαζε ένα γκολ ο Χατζησέας, θα λέγαμε μετά. Είμαστε καχύποπτοι. Να παίξανε και. Δηλαδή, είναι πρόσκλημα και πίσω ρέμα. Ναι, μπράβο. Τώρα πάμε στο άλλο. Γιατί θέλω να είμαι αντικειμενικός. Γιατί εγώ, Τρέγια μου, δεν θέλω να ξέρεις, είμαι αργιανός, αλλά. Φίλε, δεν τρέχει τίποτα. Δεν τρέχει τίποτα. Μπράβο, όλα να καλά. Χαρώ το φίλο μου. Να χαρώ το φίλο μου. Φίλε μου, Ζάχο. Ναι. Η ομάδα μας σήμερα, μέχρι και το 39 λεπτό που είπες, δεν ήταν καλή. Αλλά όταν βάζεις γκολ στα 19 δευτερόλεπτα, όπως είπες πολύ σωστά, πάρα πολύ σωστά. Πρέπει να το καθαρίσεις. Πρέπει να το τελειώνεις το μάτς. Μετά δίνεις δικαίωμα. Εκεί άλλη μπάλα παίζουν, ρε φίλε. Εντάξει. Δεν είμαστε και Μπαρτσελόνα. Γιατί μερικοί έχουν καταλάβει ότι είμαστε και Μπαρτσελόνα. Κατάλαβες. Λοιπόν, και ζητάνε 0-3. Άκουσε με αυτό το πεντάλεπτο εξάλεπτο. Πώς είπε ο Ερέρα, Λεγκανές. Λεγκανές είπε. Έχει δικαίωμα να μιλάνε οι άλλοι ότι αν παίζαμε άλλα 5 λεπτά μπορεί να μας βάζει και δεύτερο γκολ αυτή. Αυτό μα σου είπα, από το 40 έως το 60 blackout, δεν υπάρχει άρεστο γήπεδο. Δεν υπήρχε. Εντάξει. Αυτό που είπες εσύ, ότι ένας Ντεγκάμα με ένας Ντεγκίνη για τον Άρη, για μας, έτσι, για την ποιότητα του Άρη αυτή τη στιγμή, αυτό, θα κάνει διαφορά. Γι' αυτό το επίπεδο που μαχόμαστε, λέω φίλε. Γι' αυτό. Απόλυτα. Γιατί ούτε ο Γκάμα ούτε την Ντεγκίνη στα ντέρμπι κάναν διαφορά. Έτσι, μπράβο. Αυτό λέω. Γι' αυτό, μα γι' αυτό με τον Απόλλωνα σου είπα. Ο Τρέγκας, ας πούμε, έχει μια ομάδα με χρηματιστική αξία 70 εκατομμύριων και εμείς έχουμε 3 εκατομμύριων τεσσάρων. Δεν συνάδεται, παιδιά, το ποσόν, οπότε μιλάμε. Εμείς, αν βγούμε Τρέγκα μου Ευρώπη, λέμε, θα είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Όχι, πρέπει να βγει. Όχι, θα είμαστε ευχαριστημένοι, όχι. Διαφωνώ εδώ, φίλε. Πρέπει να βγει Ευρώπη ο Άρης. Κοίταξε τώρα, σου πω κάτι. Πρέπει να βγει. Να μην μικραίνουμε την ομάδα, είπαμε. Πρέπει να βγει Ευρώπη ο Άρης. Ζάχο, κοίταξε να δεις κάτι. Λες για τον Παναθηναϊκό. Ναι.
βλέπεις ότι με, παρόλο που ο Ολυμπιακός εχθές έπαιξε καλύτερα, πολύ καλύτερα, ο Παναθηναϊκός έπαιξε με δύναμη, είχε την τύχη μαζί του, τέλος πάντων πήρε το χ. Με την ΑΕΚ κόντουσε να την κερδίσει. Ωραία. Εμείς με τον Παναθηναϊκό εδώ πρέπει να δώσουμε μεγάλη μαχία του διάρκεια. Δεν είναι εύκολο. Εγώ δεν είπα ότι είναι εύκολο. Κανένα παιχνίδι δεν είναι εύκολο. Όπως και το σημερινό δεν ήταν εύκολο. Ακόμη ο Άρης δεν είναι. Με αυτό λέω. Για να κλείσουμε με αυτό. Sorry, λίγο φίλε. Έτσι, για εντάξει, να κλείσουμε με αυτό. Ο Άρης δεν είναι ακόμη σε επίπεδο να μπορεί να υποτιμήσει κανένα παιχνίδι. Ούτε καν με τον Απόλλων. Γιατί κάποιοι νόμιζαν επειδή ο Απόλλων έχει ένα βαθμό θα ήταν περίπατο στο μάτς σήμερα. Θα σωθεί άνετα φέτο. Εντάξει. Να σε καλά. Ευχαριστούμε. Καλόψυχο. Ζαχώ. Ναι, κλείσε με αυτό όμως. Ζάχο, τελευταίο, ναι, και συγγνώμη που σας κράτησα. Θεωρώ ότι όταν ο Απόλλωνος Μύρνης ήταν πολύ δύσκολο παιχνίδι. Και ο Παπ που θα έπαιζε πρώτος, θεωρώ ότι θα ήταν πάλι δύσκολο το παιχνίδι. Φυσικά. Άντε, να σε καλά, φιλαράκι, ευχαριστούμε. Να σε καλά. Να σε καλά. 23-10, 2-87 και 3 οκτάρια. FM και ενώ σχόλιο μήνυμα. Αποστολή στο 54-526 για τους ντροπαλούλιδες και για όσους κρυφακούνε. Πάμε στις γραμμές. Καλησπέρα. Εγώ είμαι. Εσύ, φίλε. Εσύ. Καλησπέρα, παιδιά. Το όνομά σου, Νίκος από Κόρυθο, Ολυμπιακός Βόλου. Γεια σου, Νίκο. Από Κόρυθο, Ολυμπιακός Βόλου. Μην το ψάχνεις, τέλος πάντων, Ζάχο. Στάζο, είχαμε μιλήσει τις προάλλες που είχε γίνει το σκηνικό, θυμάσαι. Ναι, Νίκο, ναι. Λοιπόν, επειδή άκουγα τον προηγούμενο ακράτη, εντάξει, να τα πούμε τα πράγματα, ο ΠΑΟΚ είναι ο καλύτερος αυτή τη στιγμή. Φέτος είναι η καλύτερη ομάδα, το είπαμε αυτό. Είναι καλύτερη ομάδα γιατί πρώτα απ' όλα... Τρέχει μόνος του βασικό... βασικά. Τρέχει μόνος του, δεν υπάρχει. Τρέχει μόνος και έχει το βασικό κανόνα, έχει το βασικό συστατικό για να πάρει πρωτάθλημα. Φάνηκε ότι τρέχει μόνος του γιατί πήρε τα 4 ντέρμπι, ρε παιδιά. 2 ντέρμπι να είχαν από τα 4, δεν θα ήταν τα πράγματα έτσι. Με αυτό λέμε. Τι λέμε. Έχει άστρο ΠΑΟΚ. Και έτσι όπως το πήρε ακόμα και στο Καραϊσκάκι μέσα με 0 φάση δευτερομήχρονο, έχει άστρο. Δηλαδή πραγματικά αν το χάσετε φέτος πηγαίνετε να πάνε αυτοκτονίστε. Δεν, άκουσε Νίκο. Δεν γίνεται κάποιος, είτε ο ΠΑΟΚ είναι οποιοδήποτε και ο Άρης να είναι και όποιος να είναι και η Νίκη Βόλου, να κάποιος να ρίχνει χρήμα συνέχεια και να αποτυγάνει. Δεν γίνεται. Νομοτελειακά. Δεν γίνεται. Κάποια στιγμή θα πάρει. Δεν γίνεται. Άλλο αυτό, άλλο η επιθυμία μας και άλλο η πραγματικότητα. Εγώ δεν είπα και προηγουμένως ότι ο ΠΑΟΚ θα το πάρει άδικα. Άλλο είπα. Και νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ το έχει πάρει ήδη. Άσχετα που αυτός λέει, του το είπα και την προηγούμενη εβδομάδα, φοβάται μετά τα περσινά. Δεν γίνεται να το χάσει. Και να θέλει, δεν μπορεί να το χάσει φέτος το πρωτάθλημα. Άμα το χάσει φέτος, δηλαδή εντάξει, καληνύχτα. Η ΑΕΚ είναι 9 βαθμούς πίσω και ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να κερδίσει κανέναν. Που είναι και η ομάδα. Παιδιά, Ολυμπιακός Βόλου, sorry. Πάμε. Παιδιά, εγώ από εδώ που είμαι από αυτή την περιοχή, που με Πελοποννήσου στην ουσία, να βλέπω γύρω μου γαύρους και το πρώτο πράγμα λένε να του πάρει ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή αν τους βάλει δίλημα ΠΑΟΚ και ΑΕΚ, εντάξει, λογικό είναι αυτό, ρε φίλε. Λόγω χρημάτων και πρώτα έχεις φόρμ, έχεις δεμένη ομάδα, έχει χώσει λεφτά ο Σαββίδης. Δηλαδή να κράζουν τον Ολυμπιακό και να λένε ΠΑΟΚ, μακάρι να ήμασταν ΠΑΟΚ. Έχει ακουστεί και αυτό και από πορωμένους γαύρους ακόμα. Ο Ολυμπιακός λογικό είναι αν δεν θέλει να το πάρει, αν δεν μπορεί να το πάρει ο ίδιος, θα θέλει να το πάρει ο ΠΑΟΚ. Δεν θα θέλει η ΑΕΚ να το πάρει. Λογικό είναι. Εντάξει, δεν ξέρω τι γίνει στη Θεσσαλονίκη, για εδώ πέρα το ίδιο θα γινόταν και εδώ. Ισχύει. Μ' ακούτε? Ναι, ακούμε, φίλε. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτό περισσότερο για τον προηγούμενο φίλο που έλεγε «Μα ο ΠΑΟΚ και ο ΠΑΟΚ αυτό». Να σε καλά, Νίκο. Αυτά παιδιά κατάλληλα τρέχει μόνος του. Η άλλη κουτσάλογα. Να σε καλά, Νίκο. Να σε καλά, Νικόλα. Καλό βράδυ, παιδιά. Να σε καλά. Δεν τρέχει καθόλου μόνος του, φίλε. Οι άλλοι με ξένους διαιτητές, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, ούτε μισό ντέρμπι μπορούσαν να κερδίσουν. Ούτε μισό ντέρμπι με ξένους διαιτητές. Νο Κομίνης, νο Αρετόπουλος, νο Πάρτι. Λοιπόν, αυτή είναι η πραγματικότητα. Στον επόμενο φίλο, καλησπέρα. Έλα, φίλε. Έλα. Γεια σας. Γεια σου. Έλα, φίλε. Το όνομά σου. Μιχάλης λεγόμενος, Ζάχο, γνωριζόμαστε. Από το Βόλο. Ναι, χαιρετίζω και στο προηγούμενο κιόλας. Είδες, πήρα δύο άτομα. Τι γίνεται, ρε φίλε, ο Βόλος τιμητική. Δεν θα κρατήσω πολιτική γραμμή. Θέλω να κάνω 3-4 ερωτήσεις στον Τάσο. Όχι με σκοπό να βγάλουμε μια άκρη και να βγει μια δικαστική απόφαση. Πιστεύω και αυτός εκτίθεται και εκτίθεται ενώντας ότι λέει την άποψη στον αέρα. Ακούγαμε και εγώ στον αέρα. Ο κόσμος θα κρίνει. Ωραία, κάνω 3 ερωτήσεις. Ήθελα να ρωτήσω τον Τάσο αν γνωρίζει ομάδες δορυφόρου του Ολυμπιακού που πέσανε στη ΓΑΜΑ Εθνική και κάναν 4 χρόνια να ανέβουν. Τον Άρη. Τον Άρη. Ναι. Ο Άρης είναι δορυφόρος του Ολυμπιακού και κάνει 4 χρόνια να ανέβει που σπαθούν στις αίρες και στα κάθε κουτσοχώρια. Όχι πάντα. Ναι ή όχι, το όχι πάντα είναι δορυφόρος ή όχι, σύμφωνα για με αυτό. Για κάποια στιγμή ήταν.
Κάποια στιγμή ήταν. Οκ, okay, ακούστηκες. Συνεχίζουμε να λοιπόν. Να τεκμηριώσω το γιατί. Ναι, βέβαια, τι, για να μιλήσουμε. Για γιατί έπαιρες δανεικούς Τάτο, Ζαραδούκα, Διαμαντάκο, προπονητές Αναστόπουλους, 400 χιλιάρικα ταμιακές διευκολύνσεις κτλ. Άλλη ερώτηση. Έχει στοιχεία γι' αυτό για τις 400.000 ταμιακές διευκολύνσεις. Έχουν γραφτεί φιλαράκι εκατοντάδες άρθρα. Έχουν γραφτεί. Όπως είπες και εσύ κάτι εσύ πριν. Αν έχεις στοιχεία ότι δεν ισχύει, να μου τα στείλεις. Οκ, οκ, αντιπαρέρχομαι. Εσύ πιστεύεις λοιπόν ότι εκείνη την περίοδο ο Διαμαντάκος και ποιος άλλος μου είπες ήταν μονάδες βασικής στην Ολυμπιακό που θα μπορούσαν να κάτσουν στο 18 τους. Εγώ ξέρω ότι ήταν παίκτες που άνοικαν στο δυναμικό του Ολυμπιακού και του στείλαν στον Άρη. Οκ, από αυτό δηλαδή λοιπόν εσύ. Για ποιο λόγο εσύ λες. Ναι, εσύ βάσει δηλαδή αυτού του δεδομένου τεκμηριώνεις το Ολυμπιακό είναι άρμα του. Ο Άρης ήταν άρμα του Ολυμπιακού. Για κάποια, για κάποια λοιπόν, στιγμή, ναι. Λοιπόν, και ίσω και του Παναθηναϊκού. Με τον Κόντι. Εντάξει, μόνο δικό σου δεν έχω γίνει, ας πούμε, τα δικά στα δεδομένα, έτσι. Ναι. Δικό μου λοιπόν, δεν έχει γίνει. Εγώ λοιπόν που είμαι το άρμα του Ολυμπιακού του Παναθηναϊκού, να σε ρωτήσω κάτι γιατί δεν θυμάμαι και καλά κιόλα. Να πήγα από αυτά τα χρόνια που δεν ήταν ο Άρης στα δρόμενα, να πήγα από το ελληνικό ποδόσφαιρο, έτσι. Λοιπόν, συμμαχίες με του κάτω. Ποιος έκανε, ο Άρης. Έκανε ο ΠΑΟΚ, ναι. Με τον Αλαφούζο και με τον Μελισανίδη και σε τον κοινής... ΑΕΧ, δηλαδή, τον ΑΕΧ, τον μετέπειτα ΑΕΧ. Ναι, φίλε μου, καλά. Ναι. Και με κοινή συνέντευξη που δώσαν και οι τρεις, είπαν ότι ναι. Κάνουμε την συγκεκριμένη συμμαχία για να γκρεμίσουμε την κόκκινη παράγκα και ναι. Να φέρουμε ισονομία στο ελληνικό ποδόσφαιρο και από εκεί και πέρα ο καθένας κοιτάει την ομάδα του. Να φέρει δηλαδή την κάθαρση. Αυτή την κάθαση που μία μορφή βλέπεις τουλάχιστον φέτος. Για να βλέπεις τον Ατρόμητο το δεύτερο και τον Ολυμπιακό κάτω και την ΑΕΚ. Πες μου άλλα. Είναι η κάθαρση επειδή είναι ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ από κάτω και είστε εσείς πρώτοι. Λοιπόν, ερώτηση. Αυτή η κάθαρση την προηγούμενη εβδομάδα έγινε κάτι επεισόδια στην Πάτρα με κάτι καπνογόνα και φωτοβολίες εκτός γηπέδου και έπεται και το μείον 3. Γι' αυτό συμφωνώ με τον προηγούμενο φέτος, ας πούμε, πιστεύω ότι από Νοέμβριο φέτος στην Ελλάδα έχουμε πρωταθλητή. Έτσι, αν γίνει και αυτό το μείον 3. Εγώ δεν το πιστεύω ακόμα. Ναι, εντάξει, το λέω εγώ, είναι δικιά μου γνώμη. Είπαμε και εσύ ακούγεις και εγώ. Ακούγομαι, έτσι. Σίγουρα. Να μας κρίνουν οι ακροατές. Εγώ θέλω να ρωτήσω λοιπόν το εξής. Αυτή η κάθαρση ή κάποια στοιχεία της κάθαρσης που βλέπουμε συμπεριλαμβάνουν και την ρηφθήσα φωτοβολίδα με στυλό στη Νέα Σμύρνη που έπεσε από ένα χρηματικό πρόστιμο. Βεβαίως. Γιατί είναι και αυτό μέσα. Μα δεν ξέρεις τα πράγματα πώς είναι ο νόμος. Πώς είναι ο νόμος, για πες. Αλλιώς τιμωρείσαι για μια ρήψη φωτοβολίδος και αλλιώς για κατεμένα επεισόδια. Αν δεν το γνωρίζεις, στο λέω εγώ δώρο σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το δώρο. Δηλαδή εσύ θεωρείς ότι έπεσε φωτοβολία ευθείας βολής σε και το πρόστιμο αυτό ήταν η τιμωρία που έπρεπε να βγάλει. Καταλαβαίνεις τι σου λέω, αγοράκι μου καλό. Εγώ βγάζω τους νόμους. Όχι, δεν σου είπα τους βγάζεις τους νόμους. Εγώ σου λέω η κάθαρση συμπεριλαμβάνεται σε αυτά. Δηλαδή αυτός ο νόμος δεν θα έπρεπε να. Τιμωρήθηκε γι' αυτό που έκανε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Με τι. Με χρηματικό πρόστιμο, αυτό ορίζει ο νόμος. Ωραία, συμφωνούμε, έτσι είναι. Όπως πέρσι λοιπόν, έχασα το πρωτάθλημα. Όπως πέρσι έχασα το πρωτάθλημα που δεν το λες στα δικαστήρια. Στα δικαστήρια. Λοιπόν, εσύ αναφέρεσαι προφανώς στη φάση που δεν μπήκε να παίξει ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός δεν μπήκε να παίξει για διαφορετικούς λόγους και η ΑΕΚ δεν μπήκε να παίξει να τελειώσει το μάτς πάλι για διαφορετικούς λόγους. Γι' αυτό αναφέρεσαι. Αν θυμάμαι καλά, και εσύ δεν έχεις κατεβεί στο Καραϊσκάκι να παίξει μη τελικό πριν 2-3 χρόνια. Τιμωρήθηκα, φίλε. Η επιλογή μου ήταν για να μπορεί η δική σου ομάδα. Να ζητάει ξένους διαιτητές σήμερα. Γι' αυτό. Η δική μου ομάδα ζητάει. Αλλά ούτε αυτό εκτιμάται. Καλά, εντάξει. Καλά λοιπόν, και μια τελευταία ερώτηση. Παρακαλώ. Τους χαρακτηρισμούς όταν τους αποδίδουμε, όπως π.χ. κλόν και κόμπλεξ και τα λοιπά, πρέπει να το τεκμηριώνουμε στον άλλον, έτσι. Λοιπόν, εγώ ας κάνω μια ερώτηση. Εσύ τώρα. Για το μάτς που ανέφερε ο Ζάχος στην Καλαμαριά έβαζε ο Μίτσελ γκολ και του πετούσατε μπουκάλια. Δηλαδή πετούσε μπουκάλια σε δικό σου παίχτη που σκόραρε. Ναι, είναι παγκόσμιο γεγονός στην ιστορία. Καλά έκανε. Έχω το περιθώριο και βάσει να το αυτού του γεγονότος πιστεύεις ότι ο δίπλας είναι κομπλεξικός. Φυσικά. Εντάξει. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας και χάρηκα που μιλήσατε. Παρακαλώ. Καλή ανάσταση, φίλε. Να είσαι καλά. Δεν καταλαβαίνετε κάτι. Κι εγώ θα πω κάτι. Να πεις ό,τι θες. Δεν καταλαβαίνει κάτι ο φίλος προφανώς. Έχω το περιθώριο εγώ στο συγκεκριμένο μάτς με την Καλαμαριά τότε να θέλω να χάσω για να σου κάνω καζούρα για να πέσεις. Ωραία. Είναι ένα μάτς που διακυβεύεται ο υποβασμός σου. Εντάξει. Και κράζω εγώ τον παίκτη μου γιατί βάζει γκολ και προηγείται από κάτι διαφορετικό που λέει ο Ζάχος σήμερα. Ωραία. Δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο. Και πάρα πολύ καλά έκανες, μου έκανες όλα αυτά τα ερωτήματα. Σε απάντησα σε όλα και θα σε μπορούσα να σε απαντάω μέχρι μεθαύριο, μέχρι την καθαρά Δευτέρα, για να ακούει και ο κόσμος. Μιχάλη, βέβαια, ο Τάσος εδώ το
πώς προσδιόριζε αν είσαι κάποιος στο άρμα, δηλαδή ο Άρης ήταν στον άρμα του Ολυμπιακού, γιατί πήρε τον Τάτο. Είπα για κάποια χρόνια. Ναι, για κάποιο χρόνο. Όχι, εκείνη τη χρονιά. Άμπρα. Που μας έδωσε τον Τάτο και τον Ζαραδούκα. Είμαστε στο άρμα. Ωραία. Είμαστε στο άρμα του Ολυμπιακού, επειδή μας έδωσε τον Τάτο και τον Ζαραδούκα. Τρεις σου έδωσε. Τρεις με έδωσε. Ναι. Και το έναν ακόμη. Έχεις δίκιο. Και 300 χιλιάρικα. Στο Χαρλάου δεν κέρδισε εκείνη τα τη χρονιά. Καμιακή διευκόλυνση που απαγορεύεται από πάει. Ωραία, αυτό είναι δικό σου, δεν έχεις καμιά απόδειξη. Mm. Λοιπόν, αυτό είναι η απόδειξή σου ότι είναι κάποιο στο άρμα. Βέβαια, εσύ τώρα που είσαι στον Ατρόμητο και σου είπε ότι ο Ατρόμητος είναι στο τέτοιο σου, στο άρμα σου, έπαθε έκρηξη. Mm. Το δικό σου επιχείρημα χρησιμοποιώ. Μα δεν το κέρδισε τον Ατρόμητο. Δεν είναι, και ο Ολυμπιακός δεν με κέρδισε. 2-2 έφερε στο Χαρλάο μετά το και Ζαραδούκα. 2-2 έφερε. Και ήταν, 20 βαθμούς. Όχι, δεν ήταν καθόλου. Ένατη αγωνιστική ήταν. Ένατη αγωνιστική. 2-2. Τον έπαινε και το χ, έτσι μου είπε. Α, ναι, άρα είσαι κι εσύ. Τον άρα τζάπα η έκρηξή σου. Άρα είναι και ο Ατρόμητος. Εγώ δεν το άρα είναι και ο Ατρόμητος. Ή είναι και ο Άρης και ο Ατρόμητος. Απέδειξε ο Πάοκ αν έχει άρμα και δορυφόρο τον Ατρόμητο. Ιδανική λε. Το αποτέλεσμα ήταν... το λέει Ρεζάχο. Δεν το λέω. 2-2 έφερα σου λέει. Χρειάζεται τώρα, τώρα για το κεφάλι. Τώρα εκείνο. Το αποτέλεσμα δεν μετράει. Τώρα φρέσκα κουλούρια. Α, φρέσκα. Ας μιλάμε για κουλούρια γιατί. Μα σου λέει. Δεν θα μας ακούνε οι αξίδες. Λέει πώς ήμουν στο άρμα και λες πήρα δανεικούς. Και εσύ έχεις δώσει στη μισή Ελλάδα δανεικούς. Τι να κάνουμε στη μισή Ελλάδα. Δεν έχεις δώσει. Μάλιστα. Πέρσι δεν είχες το λάμπο στον Πανιόνιο. Mm. Στον Όφη δεν είχες. Στον τέτοιο δεν έχεις. Τι να κάνω. Όχι. Τους θέλω να ψηθούν. Καλά κάνεις. Αλλά άμα είναι απόδειξη. Έχω μεγάλο ρόστερ, μεγάλη γκάμα. Καλά ξηγέσαι. Αν είναι αυτό. Όχι, εγώ δεν σου είπα. Καλά ξηγέσαι. Εγώ δεν είπα τι κάνω. Πέρσι στον Πανιόνιο τι έκανα. Δεν είπα ότι. Στον Πανιόνιο τι έκανα. 2-2. Στο 93 δεν σοφάρισε. Σωστό. Πώς είναι ομάδα, κύριε Φιλικά Ρεζάχου. Μα εγώ λέω. Ολυμπιακός, όταν είχε ομάδες και δορυφόρους. Περνούσε αέρα πατέρα. Ωραία. Και ξεκινούσε, επειδή είχε 7 ομάδες, ξεκινούσε με 42 βαθμούς το πρωτάθλημα. Λέω. Είδες εσύ κάτι τέτοιο. Σωστό. Λέω, εγώ αποφάσισε πότε είσαι στο άρμα, όταν δίνεις δανεικούς ή με τα αποτελέσματα. Γιατί τώρα το είπε στο Μιχάλη ότι είναι με βάση τους δανεικούς. Και σου λέει ότι είσαι στη μισή Ελλάδα. Τα τελευταία δύο χρόνια. Και με τα δύο. Αλλά αυτό για τον ΠΑΟΚ δεν βλέπω να ισχύει. Δεν βλέπω να ισχύει. Σου λέω, τα αποτελέσματα με Πανιόνιο πέρσι χ και με Ατρόμητο φέτος χ που είχα όλες τις ομάδες κέρδισα. Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό έξω, Άρη έξω. Εντάξει, όλα τα ντέρμπι. Και τον Ατρόμητο τον κέρδισα. Πώς είναι ο δικιά μου άρεσε. Ο Ολυμπιακός είναι ένατη αγωνιστική γιατί ήμουν στο γήπεδο, μα σοφάρισε στο 83 Ολυμπιακό. Ρεζάχο, μιλάμε για φέτος ναι. Τώρα. Τι, μα λες τότε είμαστε. Εκείνη τη χρονιά ήμασταν στο άρμα. Εντάξει, να θυμηθούμε τότε και το. Και το πρώτο μπαράζ που το κάνατε δώρο να πούμε στο ημίχρονο. Το πρωτάθλημα που το πουλήσατε στο πρώτο ημίχρονο. Πώς για αυτό το ξέρεις. Το πρώτο επαγγελματικό πρωτάθλημα στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Το κάνεις δώρο. Στο πρώτο σου έχεις εσκίσει και στο δεύτερο είσαι Παναγία. Δεν παίζαμε ρε σήμερα. Άσε τώρα να πούμε τώρα. Με την προοδευτική τώρα να πούμε. Άσε τώρα τον πρόλογο. Πάμε στον επόμενο. Έλα, πάμε. Καλησπέρα. Επιτέλους. Δεν θα κάνουμε διάλειμμα να πούμε το πάμε σε ρί για να μιλήσουν οι φίλοι. Έλα, φίλε. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα Ζάχο. Καλησπέρα. Γεια σου φίλε. Το όνομά σου. Λοιπόν, έλα ο Ταχαμάτα σήμερα. Οπ, για χαρά. Λοιπόν, Τάσο, τους παίχτες που δίνουμε σε ομάδες διάφορες, δεν χωράει στο ρόστερ μας. Καταλαβες. Δεν παίζω σε ενδεκάδα και δεν έχει σημασία, είναι δανεική. Ναι, έτσι. Δεν χωράει είναι δανεική. Ως ένα σημείο μπορούν να το ισχυριστούν αυτό που λέει ο Ζάχος. Αλλά να σου πω κάτι, στάσου λίγο. Αυτό που λέει ο Ζάχος και ισχυρίζεται για τους δανεικούς, τα αποτελέσματα το αναιρούν. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Με τι να κάνουμε τώρα δηλαδή, ρε φίλε. Τάσο, δεν θυμάσαι τη φάση. Με στο Ατρόμητο μας έπαιξε καλά η διατησία. Που λέει ο Ντρούλης συνέχεια για το Πανιόνιο για τον Όφη. Πεντακάθαρο πέντε δεν μας έδωσε. Δηλωμένη δήλωση του Τσίλου. Το δεν είπε ο Τσίλος, ναι, το είπε. Ή τα πέναλτι έκανα λάθος. Το είπε και παραπέφτηκε κιόλας. Ζάχο, είναι έτσι. Όχι, φίλε, εγώ δεν βλέπω πέναλτι. Να σου πω, αν το είπε ο Τσίλος, εγώ δεν βλέπω πέναλτι. Και εγώ δεν είδα πέναλτι στο Πανιόνιο Άρης. Στο? Πανιόνιο Άρης. Καλά έκανες, σου λέει δικαίωμά σου. Τι να σε κάνουμε, άμα δεν είδες, εντάξει. Τι να κάνουμε. Εχθές μας ακυρώσαν και άλλο πέναλτι, και άλλο γκολ. Και πέναλτι δίνεται και γκολ. Πόσα πρέπει γκολ να βάλει αυτός ο Άκπου για να μετρήσουνε. Ναι. Δεν απαντάμε. Για ποιο πράγμα. Για δεν έχω άποψη, λέει, δεν είδα. Θεωρώ το πρωτάθλημα τελειωμένο και δεν βλέπω. Αν ήλπιζα να το χάσεις, θα έβλεπα. Όπως πέρσι. Μόνοι μας τρέφουμε. Δεν είναι το ίδιο, δεν είναι το ίδιο, φίλε. Δεν είναι. Φέτος προσέχεις για να έχεις και καλά κάνεις. Διασφαλίζει ο άνθρωπος την επένδυσή του και τα λεφτά του. Για χθεσινή αγωνιστική πιο πολύ ποιοι πονέσανε. Παναθηναϊκή, Εξής ή Ολυμπιακή. Όλοι μαζί. Για ποιο πράγμα, για το. Αυτή την αγωνιστική. Νομίζω η Ολυμπιακή. Πιο πολύ πρέπει νομίζω να πω. Γιατί, ρε φίλε.
Γιατί βάλουν τα παουξάκια γκολ και ο Πάοκ είναι πρώτο. Μπράβο, ρε φίλε. Δεν είναι έτσι. Σου είπα, ρε φίλε, έχει πάρει το πρωτάθλημα. Τι έτσι, εγώ ένα μήνα έχω που το λέω. Το πήραμε και πέρσι το είχαμε πάρει, έλεγε. Όχι, εγώ έλεγα πού με άκουγε πέρσι, ρε φίλε. Μα άκουγε και πέρσι. Άκουγε γελό. Το ίδιο είναι, η δική σου. Α, στου δικού μου να του πει αυτού που το έλεγαν. Τώρα σε μένα θα ακού και θα σχολιάζει αυτά που λέω εγώ. Δεν θα λες ότι. Ξαναβγήκατε μετά από δύο αγωνιστικές, έτσι. Κάνατε νίκη σωτηρίας. Τι ξαναβγήκαμε, δεν ήμασταν εδώ. Να σε καλά, ρε φίλε, αφού κάναμε νίκη σωτηρίας, να σε καλά. Μέχρι τελευταίους παίζετε γενικά. Δεν πειράζει, ρε φίλε. Ήμασταν χειρότεροι και από σένα και χάσαμε. Τι να κάνουμε, και από τον Ολυμπιακό μα. Απόλλωνα σήμερα, καλά τα ασφάλιο, εντάξει. Πάνε μαζί με τον Απόλλωνα, κάνα συλλαλητήριο εδώ πέρα στην Καμάρα. Έγινε, περαστικά κάνει. Να σε καλά, να σε καλά. Να σε καλά, υγεία να έχει. Έτσι. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα. Καλησπέρα, εγώ είμαι. Καλησπέρα, εσείς. Είπαν, τώρα δεν ξέρω στα ραδιόφωνα, για πολύ μεγάλη νίκη του Άρη, λέμε στον Απόλλωνα. Δηλαδή το τελευταίο είναι πολύ μεγάλη νίκη. Όχι, βέβαια. Λάθος έκφραση. Βέβαια. Ποιος το είπε αυτό. Πολύ μεγάλη νίκη. Τα άκουσα στα ραδιόφωνα. Α. Τους ξέφυγε, φαίνεται. Μεγάλη νίκη δηλαδή, δεν υπάρχει. Και... Μεγάλη νίκη δεν υπάρχει, όντως. Δεν υπάρχει μεγάλη νίκη. Όχι, βέβαια. Ναι. Και γιατί, όσο αφορά και όσοι θα μπουν στην πεντάδα είναι ανοιχτό ακόμα. Εγώ φυσικά. Μέχρι και τον Πανιόνιο βλέπω να είναι για πεντάδα. Όλοι θα παλέψουμε. Γιατί είναι κοντά όλοι. Όλοι 14 κοντά με 17, είναι. Ναι. Φυσικά όλοι κοντά είναι. Ανοιχτό. Φυσικά είναι. Εγώ δεν είπα ότι είναι κλειστό. Ανοιχτότατο είναι. Αλλά πιστεύω θα βγει ο Άρης Πέμπτος. Έτσι πιστεύεις. Έτσι πιστεύω. Εντάξει, και την ομάδα μου λέω. Εντάξει. Εσείς πιστεύετε ότι δεν θα βγει. Εντάξει. Λογικό είναι. Ναι, έτσι, Παοξής είστε, έτσι, λογικό πιστεύω. Είναι, πιστεύετε και θέλετε να μην βγει. Και εγώ θέλω να μην πάρει το πρωτάθλημα Πάοκ, αλλά θα το πάρει. Τι να κάνω. Ναι. Οπωσδήποτε. Και δύο κύπελα που τα πήρε, δεν ήθελε να τα πάρει, αλλά τα πήρε. Φυσικά. Να υποθέσω ότι στους τέσσερις τελικούς εσείς ήσασταν με τον Άρη τελευταία δεκαετία, έτσι. Εγώ ήμουν και στο 80 τον Παράζ με τον Ολυμπιακό. Α, άρα τότε τι. Άρα τι θέλεις από μένα, να είμαι με τον Πάοκ, δεν κατάλαβα. Και αυτή με τον Ολυμπιακό ήταν στον Παράζ, φίλε. Άρα γιατί με κατηγορείς τότε. Και στους τελικούς που έχασες, όχι, καλά κάνεις. Και στους τελικούς που έχασες από το 2003, 2005, 2008 και 2010 με τους αντιπάλους σου. Φυσικά, λογικό είναι. Υγεία, Αυτό είναι οπαδική υγεία. Συμφωνώ απόλυτα. Συμφωνώ απόλυτα μαζί. Φίλε, ένα στατιστικό δεν ξέρω αν το γνωρίζεις. Από το 1970 που πήρε το τελευταίο κύπελο, από τότε έχει να βάλει γκολ, όχι να πάρει τελικό. Όντως. Σε τελικό έχει να βάλει γκολ, δεν έχει βάλει γκολ. Έχει δίκιο. Σε πέντε τελικούς με τον Παράς τελικός ήταν και τον Παράς. Πέντε τελικούς δεν έχει βάλει γκολ. Τι να, θα βαρεθούν να βλέπουν τον Πάουκ να φέρει τίτλο στην πόλη. Θα το ακουστούν. Για να δούμε. Τη νέα χιλιετία τέσσερις έφερα. Για να δούμε. Είδομε. Υγεία να υπάρχει, φίλε. Και άμα τα παίρνετε, τι να κάνουμε. Δεν θα παίξουμε και από τον πέμπτο όροφο. Θα ζήσουμε. Κάτι να κάνουμε. Θα την παλέψετε. Να σε καλά. Στο τέλος. Να σε καλά. Με ζάναξ, θα είστε και ελαξοντανείς. Πιθανόν. Αν δεν αλλάξουν τα πράγματα, έτσι θα είμαστε. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Βέβαια, εγώ το απεύχομαι αυτό, έτσι. Να σε καλά. Καλύτερα να πίνετε κανένα ουσκάκι, να γίνεστε πιο. Να σε καλά. Ναι, φαίνει άλλη εφορία το ουσκάκι, να ξέρει. Με τα ζάναξ. 23-10. Άστε ζάναξ, δεν κάνω. 2-87 και 3 οχτάρια. 23-10, 2-87 και 3 οχτάρια. 6-9-45, 2-87 και 3 οχτάρια. FM και ενώ το μήνυμά σα, το σχόλιο σα το 54526. Εκεί τι έγραφε ρε, για ένα μήνυμα για που? Αυτό με τους αεξίδες που λέει με. Πιο παλιό είναι. Έξω από το γήπεδο, ναι, με 20. Ναι. Καλά. Δεν το διαβάζω. Ναι, άστο, ναι, καλά. Το είπαμε, θυμάμαι και με ένα φίλο το σχολιάσαμε ότι εκεί η Ριζούπολη είναι περιοχή αεξίδων και οι αεξίδες από παλιά, από την περίπτωση και με τον ξηρό. Φίλε, 135 χαρακτηρίζει και δεν διαβάζεται. Εντάξει. Ναι. Δεν θα χαρακτηρίζουμε όλοι. Εντάξει. Έλα, εντάξει, πάμε. Ναι, εντάξει, άλλο το κλόουν που είπα εγώ, άλλο αυτό που λέει ο φίλος. Δεν διαβάζεται αυτό, εντάξει. Να, κοίτα τώρα χαρακτηρισμό, δεν μπορώ να διαβάσω το μήνυμα. Εντάξει. Εντάξει. Θα αρχίσουν μετά οι άλλοι. Εντάξει. Δεν πειράζει. Διαβάζει και το μήνυμα από εμάς, οπότε. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Έλα, φίλε. Στον επόμενο. Καλησπέρα κύριε Τρέγια, καλησπέρα κύριε Ντρούλη στην πιο ερωτική πόλη από τη μαγευτική Καστέλα. Τι κάνετε, πώς είστε, γιατί είστε τόσο αχάριστοι. Το πήρε στο χ από το Παναθηναϊκό, το πήρε στο χικάκι. Κοίταξε, καταρχήν δεν θέλω να μιλήσουμε για τη διαιτησία, διότι όλοι είδατε αυτό που έγινε εχθές. Ακυρώθηκε κανονικότατο γκολ, έτσι. Θέατρο έκανε ο τερματοφύλακας που έπεσε. Άρα, ντρέπεσε, ο άλλος να πεθάνει ο άνθρωπος.
Τι λέτε τώρα. Καλά, έχει πέσει με τα μούτρα σου πάνω σε γόνατο αλουνού. Το κεφάλι πήγε, το χέρι πήγε στο γόνατο του ποδοσφαιριστή. Καταρχήν είναι πέναλτι γκολ αυτό που έγινε. Την έχεις δει τη φάση. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν... Γιατί διασταυρώνετε την αλήθεια, κύριε Τάσο. Εντάξει, ωραία. Εγώ για άλλο σας πήρα. Ο λόγος που πήρα. Όχι, και... είστε τόσο ρε παιδί μου για να πάρετε τους πόντους και το νίκη, που άλλος έχει μείνει να πούμε κάτω λιπόθυμος από το χτύπημα και ο Χριστοδουλόπουλος διαμαρτύρεται για τον γκολ. Πεντακάθαρο γκολ ήταν. Δεν υπάρχει ο κανονισμός. Αποβολή και πέναλτι γκολ ήταν αυτό. Ναι, έχετε δίκιο. Κάντε και εσείς ένα συναλλητήριο. Να σας ρωτήσω, κύριε Τρέγια. Ό,τι αγαπάτε βέβαια. Και τον κύριο Ζάχο και για τους δυο σας. Εγώ και μπορώ να σας τεκμηριώσω. Καταρχήν είσαστε αχάριστοι και οι δύο σαν φίλαθλοι των ομάδων σας. Διότι εσείς, κύριε Τάσο, δεν είπατε ένα μεγάλο ευχαριστώ στο μεγαλόκαρδο Μεγαλοφρύδι Μεγαλομέτωχο όταν σας είχε στείλει τρεις δαλίκες ρούχα για την ομάδα της καρδιάς σας ο κύριος Γλου. Δεν είχατε ούτε φόρμες για την προπόνηση πρόσεξε, δεν είχατε. Πρόσεξε, πείτε ένα ευχαριστώ. Πρόσεξε, και εσείς κύριε Ζάχο. Πρόσεξε λίγο. Στάσω ένα-ένα θα τα λες. Μετά με τον Ζάχο. Ναι, ένα-ένα. Εντάξει. Εκείνη τη χρονιά η μπουτίκ του ΠΑΟΚ συνεργαζόταν με την εταιρεία του συγκεκριμένου κυρίου. Ναι, αν δεν έδινε όμως το... Σταμάτα λίγο ρε Σαλιάρη, σταμάτα ρε Σαλιάρη. Σταμάτα ρε Σαλιάρη, σε μένα δεν τα λες αυτά. Αυτά θα τα λες... Διακρίνω έναν εκνευρισμό. Άμα εκνευριστώ θα το καταλάβεις. Μιλάω πολύ ήρεμα. Διακρίνω έναν εκνευρισμό. Κοίταξε, εδώ είναι μια άλλη εκπομπή. Αυτά θα τα λες στο Σαλιάρη τον καραφλοκόρακα που είναι σε άλλο σταθμό, όχι σε μένα. Σε μένα θα μιλάς αρσενικά και όμορφα. Άκουσε τώρα λίγο να μάθεις γιατί είσαι ανενημέρωτος. Δεν είναι σου λέω αν έκανε. Άκου λίγο, άκου λίγο. Μπατζανάκι του Μπαρμπασάβα. Άκου λίγο, μπατζανάκι του Μπαρμπασάβα. Αν εκνευριστώ. Οδηγός, υπάλληλος είμαι, κύριε μου. Τι είσαι υπάλληλος φαίνεσαι. Αλλά αν εκνευριστώ το καταλάβεις. Πίστεψε με. Μιλάω πάρα πολύ, μιλάω πάρα πολύ ήρεμα και θέλω να σε ενημερώσω. Σε ήπιο τόνο. Σε ήπιο τόνο μιλάω. Έτσι μιλάω πάντα. Έτσι είναι η φωνή μου. Άκουσε τώρα. Εκείνη τη χρονιά λοιπόν, η ένδυση της ομάδος και της μπουτίκ που βρισκόταν κάτω από την 7, αν θυμάσαι, πριν γίνει η κανονική μπουτίκ που είναι τώρα, αν δεν γνωρίζεις θα πω εγώ, ήταν σε συνεργασία με την εταιρεία του συγκεκριμένου κυρίου. Είναι κακό αυτό. Ναι, δεν μου λέτε, αν πρέπει γραμματέας... να πει κάποιος ευχαριστώ, είναι ο κύριος Γλου που πήρε φράγκα από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Μέσω του κυρίου Σοκράτη Κόκκαλη. Δεν ξέρω ποιος παρακαλώ, είναι το μέσο. Παρακαλώ. Αυτά είναι δικά σας λεγόμενα. Δεν μου λέτε, εντάξει, ναι. Το κλείνω εδώ, δεν το συνεχίζω. Δεν και το κάτι ακόμα σε εσάς. Όχι, σε να πείτε ένα ευχαριστώ που σας ενημέρωσα. Όχι, όχι, όχι. Θέλω να σας ρωτήσω. Διακρίνω και κάτι άλλο, ότι είστε ντεφορμέ σήμερα, οδηγία του Μπαρμπασάρη. Καθόλου, κύριε μου, πάντα σε φόρμα είμαι. Και αν θέλετε δύο εναντίον ενός παίζουμε και σε αυτό το επίπεδο δεν μου, εμείς και κάτι πάντα, άλλο παίζουμε, θέλω, πάντα παίζουμε δύο και τρεις εναντίον ενός. Εγώ με, τα κοράκια, με τα κοράκια του αφεντικού σου. Κοίταξε τώρα, σας παρακαλώ, δεν θέλω να λέτε τέτοια. Δηλαδή μια ζωή είχατε πρόεδρο στην ΕΠΟ από τη Θεσσαλονίκη, υπουργού αθλητισμού από τη Θεσσαλονίκη και ο πάντα έρχοσασταν τελευταίοι ήταν, και καταϊδρωμένοι. Ο Κυρτζίκης, ο Σαρής, ο Πιλάβιος ήταν από τη Θεσσαλονίκη. Σας παρακαλώ τώρα, βλέπετε να μην αναφέρω τι ανακρίβειες λέτε, ονόματα. Γιατί έτσι σας έχει όχι μάθει ανακρίβει, ο φαλακρός μέντορας σας, ο φαλακρός μέντορας σας. Έτσι σας έχει μάθει να λειτουργείτε. Αλλά εδώ, όχι, εδώ θα αντικρούνται αυτές οι απόψεις και επειδή είναι μια δημοκρατική εκπομπή δίνεται λόγος και μιλάτε σε γαύρους αλλά μόνο αν θα τώρα μιλάτε τεκμηριωμένα. Εάν δεν γνωρίζετε, δεχόμαστε ότι υπάρχει μια σχετική ασχετοσύνη. Γι' αυτό σας ενημερώνουμε. Παρακάτω τώρα. Ναι, δεν μου λέτε κύριε Τρέγια, θέλω να μου πείτε, ήσασταν κι εσείς εκείνο το απόγευμα στη Νέα Ευκαρπία όταν πήγατε να διώξετε τον εκλέκτορα της Εθνικής Ελλάδος, τότε προπονητή της ομάδος σας. Δεν καταλαβαίνω τι λες. Μετά το φαξ το περιβόητο, εν πάση περιπτώσει δεν έχετε απάντηση και να πάω και στον κύριο Ζάχο. Εσύ κύριε Ζάχο, ο παδέ αυτής της ομάδος, πες ένα ευχαριστώ στο μεγαλόκαρδο Βαγγέλα, εκτός από τους τρεις δανεικούς που σε έδωσε τότε, μέχρι τεχνικό διευθυντή σε έστειλε στην ομάδα. Το Λάζαρο από τον κάμπο των Γιαννιτζών. Γιατί είσαστε τόσο αχάριστοι σε αυτή την ομάδα. Και αυτό τι αποδεικνύει, φίλε. Τι αποδεικνύει. Ότι.
Εδώ ήρθε στα γραφεία της ΠΑΕ, ναι, εκείνη η κομψότατη BMW με νούμερα του κάμπου του Γιαννιτσών, μεταξύ του Λαζίκου και του Λάμπρο. Αυτό και τώρα τι είναι, ρε φίλε, Λάμπρο. Τι είναι αυτό, έκθεση γράφης, τι είναι αυτό τώρα που μας λέει. Όχι έκθεση, πες αυτό τι είναι, γιατί απόδειξη. Είσαι χάρης, γιατί από... είπατε εντάξει, τι, πήραμε τρεις δανεικούς και τι έγινε. Τι όχι απόδειξη. Μόνο τρεις δανεικούς. Πήραμε τρεις παίκτες που δεν ήτανε στην, στα πλάνα. Τεχνικό διευθυντή σε έστειλε και προπονητή. Όνομα. Τι όνομα, δεν θυμάσαι ποιος ήταν ο τεχνικός διευθυντής της ομάδας σου τότε. Εγώ θα στα πω. Εγώ ένας ταπεινός οδηγός είμαι. Τέλος πάντων, και με αυτό, τι αποδεικνύεις, φίλε, ότι... Γιατί ότι, φίλησες και εσύ δαχτυλίδι. Φίλησα δαχτυλίδι. 2-2 στο 83 με έκανες, φίλε, εκείνη τη χρονιά. Και έπεσα την επόμενη. 2-2 έφυγε. Γιατί δεν το παραδέχεσαι ότι φίλησες δαχτυλίδι. Γιατί δηλαδή έπεσα κακό την επόμενη χρονιά. Δαχτυλίδι φυλάνε. Γιατί έπεσες. Όταν φυλάς δαχτυλίδι. Α, μετά το ξεφύλισα. Ρώτα το Γουναρίδι. Ρώτα το Γουναρίδι. Σε εκείνο το περιβόητο μάτς στο Λεβαδιακό το 4-3, ρε φίλε. Γουναρίδι και Θερματίδη, δεν ξέρω, ρε φίλε. Πες μας κάτι. Φιλήσαμε το άρμα του Ολυμπιακού το δαχτυλίδι και πέσαμε. Πώς γίνεται αυτό δηλαδή? Δεν ήθελες ένα δεν δυνατό. Ψάξτε το λίγο. Α, ψάξτε λίγο. Μάλλον ψάξτε εσύ, ρε φίλε. Ψάξτε εσύ. Ψάξτε λίγο. Γιατί έπεσες τότε? Δεν πειράζει, ρε φίλε. Λοιπόν, ζήτω Ολυμπιακό. Ολοκλήρωσε οι γραμμές που λέει οδηγέ. Ναι. Κύριε Τάσο, για πείτε μου και κάτι τελευταίο. Εκείνο το μάτσο στο περιβόητο στο Λεβαδιακό, το 1-3-4-3 τελικό, το ενθυμόσαστε? Θυμάμαι, φίλε, το Γιουβέντους Ολυμπιακός 7-0. Καλό βράδυ. Το θυμάστε? Καλό βράδυ. Δεν μου λέτε, το Γιουβέντους Ολυμπιακός 7-0. Στον επόμενο φίλο. Στον επόμενο φίλο. Να κοιτάξει λίγο η Λουκουμόσκονη που παίρνει, να μην υπερβαίνει το όριο. Σε χαλάει, οδηγεί. Καλή η Λουκουμόσκονη, έχει τη γλύκα, ξέρω εγώ, ωραία, ναι. Γουστάρεις, αλλά σε χαλάει, ρε Καρτάση. Πάμε. Και κάτι ακόμα. Αύριο που θα ξαναπάρει, να μου πει με ποιο παίζει, ρε παιδί μου, στου ομίλου του Champions League. Ε, ουεφάκι φέτος. Κοίτα να το συνηθίσεις, γιατί ούτε ουεφάκι θα παίζεις του χρόνου. Στον επόμενο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σου και σένα. Καλησπέρα. Γιώργος, πάω από Ολλανδία. Τι κάνετε? Γεια σου, Γιώργο. Γεια σου, Γιώργο. Να απαντήσω λίγο στο προηγούμενο, το συμπέθερο του Σάβα. Ναι. Παντζανάκη, συμπέθερο, ξέρω. Ναι. Λοιπόν, είσαι πολύ ντεφορμέ. Πάρα πολύ ντεφορμέ. Είναι, όντως. Για να φανταστείς, πραγματικά το λέω αυτό, έτσι, έχει απομυθοποιηθεί. Δηλαδή, κάποτε, και το λέω σοβαρά τώρα, έτσι, μέχρι πριν 3-4 χρόνια, 2, έβγαινε, ρε παιδί μου, είχε ένα γούστο, μας γλένταγε, είχε και τις δικαιολογίες του, ας πούμε, έτσι, είτε αγωνιστικές, είτε μη αγωνιστικές, δηλαδή αυτά που λέγανε, είχαν μία αρχή και ένα τέλος. Γιώργο, να κάνει και αυτός, και η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ να κάνουν ομάδες να κερδίζουν τους δανεικούς τους ΠΑΟ και μετά να μας μιλήσουν. Ναι, όχι μόνο αυτό. Άκουε, τι θέλω να σου πω τα πραγματικά δηλαδή. Και είχα φτάσει στο σημείο μέχρι να πάρω τηλέφωνο το Ραπτόπουλο για να τον πω να γίνει συμπαρουσιαστής, ο προηγούμενος, έτσι. Γιατί είχε γούστο τότε. Είχε δηλαδή, έβγαζε γέλιο, ρε παιδί μου. Η διαφορά μας είναι, Γιώργο. Εμείς, ναι, αυτούς τους ακροατές δεν τους γλύφουμε για να τους κρατήσουμε, όπως κάνει ο Θουβού. Ναι. Κατάλαβες? Λοιπόν, ούτε λέμε ψέματα, πικάρουμε και τέλος πάντων κολατρίζουμε τόσο, ναι, πολύ για να, ναι, βγει, ναι, ναι, στον αέρα. Πού θέλω Ακή να είναι φτάσω, η διαφορά πού, μας. Θέλω γι' αυτό να και πω, θα μας παίρνει συνέχεια. Θέλω, τι, να το ξέρεις. Τι θέλω να πω. Γι' αυτό έγινε ακροατής μας ο οδηγός του Μπαρμπασάβα. Έχει πειραχτεί τώρα το, ξέρεις ότι... Η μία κατάσταση η οποία είναι παγιωμένη και ξαφνικά σου φεύγει κάτω από τα πόδια, το τσιπάκι δέχεται σαν ένα κλονισμό, ας πούμε. Δηλαδή δεν μπορεί ο άνθρωπος τώρα να συνηθίσει τα νέα δεδομένα. Και το έχει ρίξει και αυτός στην παρελθοντολογία. Δεν την αντέχουμε. Στα απομνημονεύματα. Δηλαδή δεν μπορεί να σταθεί κάτι τώρα, δεν μπορεί να πει κάτι και το έχει ρίξει στα απομνημονεύματα. Έχει χάσει το γούστο του, έχει χάσει, δηλαδή βγαίνει σαν ένας κοινός, πώς θα σε πω δηλαδή, βγαίνει έτσι ένα σαν μια μύρλα στο ραδιόφωνο, ενώ κάποτε είχε γούστο. Πραγματικά το είναι αυτό που λέμε, Γιώργο, ότι όλοι ασχολούνται, ναι, με τον πρώτο. Ναι, ακριβώς. Και όταν το ρίχνει κάποιος στην παρελθοντολογία, σημαίνει ότι για την τωρινή κατάσταση δεν έχει να πει τίποτα. Απολύτως. Όπως κάναμε
Αποστόλου, το παραδέχομαι κάποτε κι εμείς. Γιατί κάποτε εμείς όταν χάναμε από τον, και το λέω στον ίδιο, από τον Ολυμπιακό, το ένα παιχνίδι πίσω από το άλλο, μη δεκαετία του 5, 6, 7, 8, ξέρω εγώ, το 2008-9, λοιπόν, εμείς τι λέγαμε. Πάντα βάζαμε μπροστά τα 21 χρόνια του ΑΕΤ το που είχαμε. Είχαμε κι εμείς ένα όπλο να πούμε. Κάτι τέτοιο κάνει κι αυτός τώρα. Φίλε λοιπόν, εσύ συμπέθερε Μπατζανάκη, τι είσαι τέλος πάνω κτλ. Κάνε λίγο στην άκρη, στο προτείνω εγώ, γιατί απομυθοποίησε ακόμα περισσότερο. Εάν βρεις τα πατήματα και έχεις κάτι να πεις, για να... Δεν λέω να μην βγαίνει ο άνθρωπος, αλλά δεν σου ταιριάζει αυτός ο ρόλος του διαμαρτυρόμενου της κλάψας. Δεν σου ταιριάζει. Στο λέω να το ξέρεις. Έτσι μία συμβουλή φιλική. Άστο να βγαίνει να το γλεντάω. Πάμε στα δίκτυα. Άστο, Γιώργα, να βγαίνει να το γλεντάω. Άστον. Είδες ό,τι είπε, πήρε την κατάλληλη απάντηση και έμεινε εκτεθειμένος. Άστον να το γλεντήσω τώρα. Δεν αντέχει, θα ξαναβγεί πάλι αύριο. Δεν αντέχει, γιατί το τσιπάκι έχει κλονιστεί, αγόρι μου. Δεν μπορεί τώρα. Δεν αντέχει. Γιώργο, θα βγει και Γιώργο, θα ξαναβγεί. 23 χρόνια γκόμενα όταν έχεις, δύσκολα σε ξεχνάει, αγόρι. Ναι. Δύσκολα. Έτσι, ο πιο καλός του γκόμενος ήμουνα. 23 χρόνια κανείς δεν το γλέντησε. Το κόκκινο έτσι του είναι. Πειραιά, να ξέρεις. Καταρχήν, ναι, είμαι γαϊδούρ, δεν είπα μια καλησπέρα σου και στο Ζάχορε. Παρόλο που είναι αργιανός, έτσι το συμπαθώ ιδιαίτερα. Όλα καλά. Τι, επειδή είναι αργιανός, τι σημασία, κύριε φίλε, εντάξει. Το συμπαθώ πολύ, πάρα πολύ. Έχει καλούς, γιατί, ο άνθρωπος είναι ειλικρινής. Και, δηλαδή με λέει με στα ίσα ότι δεν γουστάρω να πάρεις το πρωτάθλημα. Ναι. Είναι ειλικρινής, ρε παιδί μου, τελείωσε. Ναι. Δεν είναι ούτε να σε πάει στραβά, ας πούμε, και διπλωματικά και να το παίζει έτσι κι αλλιώς. Ξεκαθαρίζει τη θέση του και έχει ήσυχο το κεφάλι του άνθρωπος. Τελείωσε, είναι ειλικρινής. Και να πατήσω σε έναν αργιανό ακόμα και να του δώσω και αυτόν μια συμβουλή που βρήκε πριν 3-4 τηλέφωνα, και αυτό είναι το τελευταίο που θα πω για να πούν και οι επόμενοι, ότι ο τρόπος για να αντιμετωπίσεις σωστά μια ομάδα ή να διαμαρτυρηθείς για μια ομάδα είναι δύο. Ο πρώτος είναι αγωνιστικός φυσικά, και ο δεύτερος για να διαμαρτυρηθείς είναι για αγωνιστικά θέματα, δηλαδή άμα τον βολέψει η διαιτησία, ας πούμε. Από τη στιγμή που φέτος το μόνο που μπορούν να μας προσάψουν είναι το όντως αβαβά πέναλτι του Πρίγιοβιτς που πήραμε, έτσι. Εγώ το παραδέχομαι την αβαβά. Εγώ επιμένω ότι δεν είναι αβαβά, φίλε, το πέναλτι. Είναι καθαρό πέναλτι. Τέλος πάντων, εγώ λέω ότι είναι. Okay. Εγώ λέω ότι είναι. Και στο φινάλε δεν είμαστε και θεοί. Θα πάρουμε και ένα αβαβά. Σεβαστή η άποψή σου. Θα πάρουμε και ένα αβαβά σφύριγμα, ρε παιδί μου. Είναι αυστηρό, αλλά είναι πέναλτι. Λοιπόν, τέλος πάντων, εγώ η άποψή μου αυτή είναι, μην κολλήσουμε τώρα και άλλο θέλω να πω, είναι ότι από τη στιγμή που δεν μπορείς να πιαστείς από αυτά τα δύο, γιατί αν προσέξεις, δεν μιλάει κανένας για αυτά τα δύο. Τι πιάνονται τώρα? Ψάχνουν να βρούνε τα παράθυρα όλων των νόμων. Γιατί έπεσε η φωτοβολίδα? Γιατί είναι η διαφημιστική πινακίδα? Συγγνώμη, να απαντήσαμε σε όλα. Γιατί είναι η πόρτα? Δεν απαντήσαμε σε όλα. Αφήσαμε κάτι να πέσει κάτω. Όχι, όλοι δηλαδή, όσοι είχαν απορία πήραν τις απαντήσεις τους. Πού φτάσαμε δηλαδή, και εγώ τους απαντώ. Ολοκλήρωσε, Γιώργο, με αυτό. Για τις δύο γραμμές και τέλος εκπομπής. Και εγώ τους απαντώ και τους λέω το εξής. Μην καλείτε επίπονοι. Τι μου είπες εσέ? Να μην καλούνε, λέω, τηλεφωνικό κέντρο. Δύο τελευταίοι. Έλα, φίλε, Γιώργο, καλώς έγινε. Πάνε παρακάτω. Έγινε. Θα άντε, να είσαι καλά, ρε Γιώργα. Να είσαι καλά, μας πιέζει λίγο. Καλό βράδυ. Καλό λίγο χρόνο. Έχουμε άλλα 7 λεπτά και δύο γραμμές. Και υποστηρίζουμε. Να διαβάσουμε. Έλα, φίλε, καλησπέρα. Έλα, καλησπέρα, ομορφόπεδα. Καλησπέρα και στον Βασίλη του Καβαδία. Εσύ παραπέντε, πώς παίρνεις? Γεια σου, Θοδωρέ, καλή βδομάδα. Πιο νωρίς δεν μπορεί. Τι να κάνω, έχω πέσει 30 φορές. Εσύ είσαι πιο πολύ της ανάλυσης των μάτσων. Να φανταστείς σήμερα. Εγώ δεν πρόλαβα να μιλήσω για το μάτσο, πάω καθόλου. Θα μιλήσουμε αύριο, δεν πειράζει. Αύριο, θα βγει και αυτός αύριο. Ούτε για προπονητή Άρη είπαμε, ούτε για τίποτα είπαμε. Βέβαια, είπα να πάρουμε να καφηριάσουμε κάτι να πούμε. Μέχρι και τον οδηγό του Μπαρμπασάβα 10 λεπτά εκείνον. Ηρωνία, ένας κουραστικός αύριο, άνθρωπος. Αύριο, τι πράγμα είναι αυτό, ρε. Αύριο θα πεις τα του ποδοσφαίρου των δύο παιχνιδιών ή όποιον θέλεις, θα τα πεις αύριο. Πες τα άλλα που ήθελες να πεις. Όσον αφορά το αγωνιστικό, λέω, θα τα πεις αύριο. Βγες, ρε παιδί μου, και εσύ 8.30, βγες 9 παρά. Βγαίνω, ρε φίλε, αλλά δεν με βγάζει. Τι να κάνω, δεν πιάνουμε γραμμή. Είστε δημοφιλείς πλέον. Ναι, καλά, καλά. Τέλος πάντων. Να πάρεις λαξατόλα, βγεις πιο εύκολα, φίλε. Από κινητό σε παίρνει, γι' αυτό βγήκα τώρα. Εντάξει. Δεν ξέρω, θέλετε να με χρεώνετε πολύ, ρε κουφάλες, από Γερμανία. Πληρώνουμε τα ανάγκη, και για πούμε καλησπέρα. Αλλά, έμαθα ότι δεν έχεις ανάγκη. 25 καταστήματα έχεις ανάγκη. Δεν έχεις ανάγκη, έμαθα. Τι λες, ρε, μη λες τέτοια και σε πιστεύω. Αν δεν ζεστό ψωμί σε άλλους, κλάψουνε, μου, όχι σε μένα. Τέλος πάντων, κοίταξε.
Από εδώ και πέρα αρχίζει η κλάψα, οι μεγάλοι προσπαθούν να βρουν, δεν υπάρχουν τέτοια φιλικά παιδιά. Φιλικά κάποτε, να ξεκαθαρίσω κάτι Τάσο, φιλικά κάποτε είδαμε πως ήταν με Ολυμπιακούς και την, που κατέβαινε μετά το Champions League ψόφιος και ξαφνικά έβλεπε στις ομάδες να παίζουν ανοιχτά και πάμε ένα καλό απόγευμα και πέντε γκόλ έβαζε ο Ολυμπιακός. Και περάστε κύριε και χωρίς ούτε ένα φάουλ τελείωσε το παιχνίδι με δύο φάουλ. Φάτε μόνοι σας, δεν θα έρθω σήμερα. Ακριβώς, τώρα αυτά εδώ τα έχουμε δει. Έμπαινε 40 μέτρα περπατούσε ο Φορτούνης και δεν τον ακουμπούσε άνθρωπος. Ποιος από τον άξονα, έτσι ο Φορτούνης έκανε 40 μέτρα χωρίς να έχει μαρκάρισμα, ρε παιδιά. Αυτό είναι φιλικό. Φιλικό δεν είναι παίζει ο άλλος κρεμασμένος από τα δοκάρια και κάνω αμά να το βάλω ένα γκολ. Φιλικό είναι το περνάμε ένα καλό απόγευμα, χειροκροτάμε, δίνουν και φιλικά. Και με τη βίντεο ο Μπλάκμαν 40 και με τη βίντεο την Πέμπτη ο Μπλάκμαν από το κέντρο που κάνει το λάθος ο Βέρμπλουμ 50 μέτρα έτρεξε. Πήρε την παλιά και την έκανε σέντρα για να τη βάλει και την κολάρα. Αυτό έπαιζε με αντεπιθέσεις, ρε φίλε. Άλλο δεν το ξέρω άλλο. Όμως, άλλο δεν βλέπω ότι ο Μάτος το μάρκανε με τα μάτια και τρία άτομα τους πήρε την κεφαλιά. Να τα λέμε όλα, Θοδωρή. Να τα λέμε όλα, Τάσο. Όχι, δεν σπάσατε. Γιατί ήθελαν να το πάρουν. Δηλαδή, εσύ το είδες μια ομάδα που ήθελε να το πάρει. Εγώ πρώτη φορά τον πίστευα να μπορεί να βγάλει σέντρα. Εγώ είδα μια ομάδα την Πέμπτη που έπαιξε 95 λεπτά με τις καθυστερήσεις και έκανε μια φάση με τον Μπίσεσβαρ και ένα σου του Βέρμου στο 86. Εγώ αυτό είδα. Εγώ είδα τον Μπίσεσβαρ να πάει να χτυπήσει φάουλ και να κάνει κόρνερ, ας πούμε, και να τα στέλνει όλα απευθείας out, ρε φίλε. Δεν γίνονταν αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, δεν θέλω να το πάρουν, ήταν παρατημένοι. Λοιπόν, Θόδωρε, επειδή αύριο θα βγεις, άστο είναι παραπέντε και έχουμε έναν ακόμη φίλο και έχουμε να διαβάσουμε εδώ να δύο τόνους. Να επόμενος, εντάξει. Έτσι, αύριο 8 και μισή, 9 παρά βγες. Να μας πεις τα αγωνιστικά. Άμα με βγάλετε, θα βγω. Θα σε βγάλω. Γεια σου, Θόδωρε, γιγάντα. Άντε, καλό βράδυ, καλό βράδυ. Στον τελευταίο φίλο. Καλησπέρα. Έλα, φίλε. Τσάμπα του στείλαμε. Δεν πειράζει. Έχει πολύ πράγμα να διαβάσει. Εντάξει, έχουν πολύ πράγμα. Λοιπόν, καταρχήν, επειδή διαβάσω. Ναι. Επειδή ανέβηκαν λίγο τόνοι σήμερα. Εντάξει, αν παρεξηγήθηκε, αν είσαι ακόμα παρεξηγημένος για το κλόνο του Ανερό, το παίρνω πίσω. Ναι, okay. Θεωρώ ότι δεν είναι βρισιά. Θεωρώ ότι είναι χαρακτηρισμός που μεταξύ δύο ανθρώπων που γνωρίζονται χρόνια μπορώ να το πω, έστω και αν εκνευριστώ. Εντάξει. Σε ανάλογε περιπτώσει με έχει πει καρτούν, δεν έχω αναφέρει. Εντάξει, το καρτούν τώρα δεν είναι το ίδιο. Τέλος πάντων, μπορεί να πει γίνεσαι ρεζίλ. Δεν είναι το ίδιο. Το καρτούν το λέω 15 χρόνια αγορά και το καρτούν είναι χαϊδευτικό, όπως λέμε, άντερε μνημόμα. Ναι, ναι. Εντάξει. Α, δεν το καρτούν δηλαδή δεν είναι. Μπορούσε να πει, Ζάχο, μίλε αυτά, γίνεσαι ρεζίλ. Ακούγεσαι. Πέσω. Εντάξει, το καρτούν τώρα το ίδιο είναι. Το ίδιο είναι. Εντάξει. Το καρτούν δεν είναι κόμικ που γελάει ο κόσμο. Στάσου, ρε φίλε. Τι είναι. Δεν είναι. Το Mickey Mouse τι είναι, καρτούν δεν είναι. Καρτούν είναι. Δεν γελάει ο κόσμος. Όντως. Και με τον κλόν δεν γελάει ο κόσμος στο τσέκο. Βασικά δεν έπρεπε να με πειράξει, διότι όπως έχω ξαναπεί και ο πρόεδρος στα νιάτα του όταν δούλευε ήταν σε τσίρκο. Δούλευε γιατί είπε και τσίρκο. Δεν πειράζει. Δεν είναι και ήταν κλόν. Γι' αυτό και πρόκοψε. Και ήταν να πάρει την πορεία του πρόεδρου να κονομήσει. Μακάρι. Δεν είναι κακό. Στη Ρωσία, μπορούσα να ήμουν και εγώ κλόν και να ήμουν τώρα. Όχι Ρωσία, ο Ιβάν Σαββίδη. Ο μπατζανάκι του Ιβάν Σαββίδη να ήμουν. Μπορούσα να είμαι. Κολλητό του Πούτιν, μακάρι θα γίνει. Λοιπόν, η δουλειά δεν είναι ντροπή. Όχι, εγώ δεν το είπα. Σαν δουλειά φυσικά δεν είναι. Λοιπόν, έλα να πούμε του υποστηρικτέ και να την κοπανίσουμε. Δεν προλάβαμε να πούμε το για πάω σήμερα. Το μάτσο τίποτα. Αύριο να πούμε θα είναι πιο. Αύριο έτσι κι αλλιώ έχει. Τώρα να πούμε ότι υπάρχει διακοπή στο πρωτάθλημα. Δεν έχει πρωτάθλημα. Έχει την εθνική Πέμπτη και Δευτέρα νομίζω. Πέμπτη και Δευτέρα πρέπει να παίζει. Πάλι έκανε τη χαζομάρα ο φίλο σου, να ξέρει. Έκανε ένα. Πώ το λένε, quiz στη σελίδα του. Ποιο είναι ο φίλο. Ωραία, ναι, ο Θοβού. Δεν... Καλά, δεν ξέρει τι έκανε. Όχι, δεν ήταν. Ποιο είναι, λέει, πιο πονηρό, πιο κακό άνθρωπο, πιο ξέρω ποιος, εγώ. Για ποια έχει ονομά. Και έγραφε ο Τζόρνταν, ναι. Ο Μίρτσο, ο Τρέγια. Έβαλε και ναι, έβαλε και τα μούτρα του. Ναι, έβαλε και τον εαυτό του. Τον Πετρουλάκη. Τον εαυτό τον έβαλε. Τον Πετρουλάκη έβαλε και τον εαυτό του για ξεκάρφωμα. Αν έβαλε τον εαυτό του είναι. Και το γράφω τον γνωστό χαρακτηρισμό που είπατε προηγούμενη Δευτέρα. Ποιο ψήφισε εσύ. Δεν ψήφισα. Απλά σε μένα έγραφε: αν πιστεύετε ότι είναι ο Τρέγας, πατήστε έλεος και δεν έχει ούτε μισό ψήφο. Α, μόνο αυτά τα πέντε. Ναι, αλλά έκανα ένα σχόλιο. Έτσι, κατάλαβα. Τη μισή Ένεκεν, γιατί δεν μπορώ να φεύγω κάθε φορά από την εκπομπή. Εντάξει. Κατάλαβες. Δεν γίνεται. Και τον έγραψα το γνωστό χαρακτηρισμό που είπα με το δίκροκο. Το πρώτο δεν λέγεται δίκροκο. Ναι, δεν λέγεται. Να με ρωτήσει, λέω τέτα τέτ. Άμα θες. Αυτό ισχύει. Κοντά είμαι να του κάνω κι εγώ κανένα πέσου μόνο καμιά μέρα, μου δώσει εσύ άδεια. Και ναι. Να πάω εκεί. Κανένα τότε, πρόβλημα. Τότε θα μου πούνε ότι, τότε θα πούνε ότι είναι φτιαχτό, γιατί με ρώτησαν κάποιοι φίλοι. Φτιαχτό ήταν, αλλά φυσικά και δεν ήταν τίποτα φτιαχτό. Καμία σχέση. Ναι. Λοιπόν, φτιαχτά ξεκίνη... είναι τα μέλια που έκανε μπάνιο και το παιδοβούβαλο που έβαλε να του κάνετε μεκ πέσιμο και φορούσε και μικρόφωνο. Είναι ούτε ο Στέφανος είναι εκείνο. Ποιος? Αυτός που πάει στην τέτοια, αυτός είναι. Αυτός είναι. Ναι. Δεν ξέρω, το είπα και παιδοβούβαλο τον άνθρωπο. Τέλος πάντων. Αυτά. Να ευχαριστήσουμε όλο τον κόσμο για τη συμμετοχή και την ακρόαση
Για άλλη μια βραδιά. Αύριο συντονισμένοι εδώ. Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη έχουμε πει 8 με 10. Δευτέρα, Παρασκευή 10-12. Επαναλαμβάνω, αντιστρόφως. Δευτέρα, Παρασκευή 10 με 12. Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη 8 ως 10. Και αύριο είναι Τρίτη και 13. Τρίτη και 13. Ράδιο Μαρμίτα, δεν χάνετε. Όσα δεν είπαμε σήμερα και θα τα πούμε αύριο. Όσοι δεν μπορέσετε να μιλήσετε τόσο πολύ όσο θέλατε, θα τα πούμε πάλι εδώ πέρα αύριο. Στην αγαπημένη σας εκπομπή, στη γνωστή συχνότητα. Από Ράδιο Μαρμίτα, Ποζάχο Ντρούλινγκ, Τάσο Τρέγια και Βασίλη Καβαδία, να έχετε ένα όμορφο βράδυ Δευτέρας. Καλή εβδομάδα σε όλους σας. Ακολουθεί. Ακολουθεί ο Γιώργος Ζαγόρας με την εκπομπή Ζούγκλα μέχρι τις 2, 2.30, 3, 3.30, 4, 5 τουλάχιστον. Θα είναι εδώ παρέα σας. Και εγώ δεν έχω τίποτα άλλο να σας ευχηθώ από ένα καλό βράδυ και καλό ξημέρωμα.